Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μαραθώνος, κύριε Μελίτωνα, εκπρόσωπε της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Συνάφαραν και Ραϊθό, κύριε Δαμιανέ. Πανοσολογιότατε κύριε Δαμιανέ, έξαρχε του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδη και εκπρόσωπε της αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου Θεοφίλου. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε του κυρίου Πρωθυπουργού και της Κυβερνήσεως. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, πανοσιολογιότατοι και δεσιμολογιότατοι πατέρες, οσιολογιότατοι μοναχοί και μοναχέ, κύριε Πρόεδρε της Χριστιανικής Δημοκρατίας, κύριε εκπρόσωπε της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Λιμενάρχα Πειραιός, τιμιότατα και πάνσεπτα μέλη του Σώματος του Χριστού, Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το μυρίπνο άνθος της χάριτος του Θεού και της κολυβαδικής παραδόσεως, συνέγραψε το εκπληκτικό πνευματικό του έργο «Αόρατος Πόλεμος», όπου διεξοδικώς αναφέρεται στο βήθιο έργο του αλάστορος και ανθρωποκτόνου διαβόλου, περ του οποίου μεγαλοφιώς ομίλησε ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος. Αναφέρον, «Ουκέστη μείνει πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της πουρανίης. Η επίθεσης και ο πόλεμος κατά της αληθείας εντείνεται στα αποκαλυπτικά σημέρας μας, εμφανιζόμενο το σκότος ως φως και το φως ως σκότος. Προωθούνται εντός των τυχών της Εκκλησίας με την ανάπτυξη και προβολή ιδεών δήθεν θεολογικής εμβρυθίας και συναφιακής επικαιροποιήσεως της αληθείας που στοχεύουν στην ανατροπή, στην αρνητική μετάπλαση, στον αποσκαρακισμό του αληθούς θεολογικού λόγου και στην εμπέδωση της πλάνης και στη μετατροπή του σωτηριώδους έργου της Εκκλησίας σε εγκοσμιοκρατικό σύστημα κοινωνικών αρχών που θα εγκολπώνεται όλες τις υποβολημιαίες αντινομίες της μεταπτωτικής πραγματικότητος, μια νέα άκρος επικίνδυνη διαδικασία άρθρωσης δήθεν νέου θεολογικού λόγου. Ισχυρίζονται οι επίδοξοι αυτοί αναμορφωτέ εντός εισαγωγικών της πατερικής θεολογίας της δυσχελιετούς αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού ότι το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι πρόβλημα αρνήσεως, θεώσεως και αγιασμού αλλά δήθεν επίγον αίτημα νέας σάρκωσης του λόγου και συναφιακής ανάγνωσης των πατέρων και ύπαρξης μιας μεταπατερικής ορθόδοξης θεολογίας προϊόντος νοησιαρχικής προσέγγισης. Τα θέματα που θέτουν, όπως έννοια και περιεχόμενο της αυθεντίας και συμφωνίας των πατέρων και της προσφυγής στην επίκληση της αυθεντίας τους, της αποκλειστικότητας σχέσης ανάμεσα στην πατερική θεολογία και τις ελληνικές κατηγορίες σκέψης, στην πατερικότητα και την ελληνικότητα, στη διαχρονικότητα και στον κανονιστικό χαρακτήρα της χρήσης της οντολογίας και των ελληνικών φιλοσοφικών κατηγοριών στη θεολογία, στο αυταρχικό πατριαρχικό προνετεωρικό πρότυπο και την σχέση του με την πατερική θεολογία, στην ανοχή και καταδίωξη των αιρετικών στα πατερικά κείμενα και στην σημερινή πολιτισμική συνθήκη, στη διαπλοκή εκκλησίας και θεολογίας με αυτοκρατορική ιδεολογία, στις νέες ανθρωπολογικές προκλήσεις της βιοειθικής και της βιοτεχνολογίας, στις ανθρωπολογικές κορυφώσεις της θεολογίας των πατέρων και στην δήθεν ατελή ανθρωπολογία των πατέρων, επιβάλλουν δήθεν επιτακτικά το αίτημα μιας σύγχρονης ορθόδοξης μεταπατερικής θεολογίας και επανερμηνείας της πιστότητος στην πατερική παράδοση, καθώς και στην υπέρβασή της όπου και όταν χρειάζεται. Εισηγούνται ακόμη την εξωφρενική θέση για μια νέα ορθόδοξη θεολογία των θρησκειών, ισχυριζόμενοι ακόμη και πρωτιστεύοντες ιεράρχοι της Εκκλησίας δυστυχώς, ότι δήθεν η σωτηριώδης χάρις του Θεού δεν περιορίζεται μόνον εντός των κανονικών ορίων της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας,
αλλά εκτείνεται σε διαφορετικό βαθμό και πρότυπο σε άλλες χριστιανικές εντός εισαγωγικών εκκλησίες, σε κοινότητες άλλων ζωντανών πίστεων, όπως το αντιτριαδικό Ισλάμ του ψευδοπροφήτου Μωάμεθ ή ο αντιτριαδικός Ιουδαϊσμός των νεοσφοριστών ραβίνων της Καμπαλά και του Ταλμούδ, σε αγνωστικιστές ακόμη και σε αθέους. Προβάλλουν την όντως τραγική θέση και επιχειρούν να την μπολιάσουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, η δυνατότητα της σωτηρίας που υπάρχει για εκείνους που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία θα πρέπει να οδηγεί στους χριστιανούς σε μια ακλόνητη ελπίδα ότι ο Θεός την απεριόριστη αγάπη και το έλεος Του κοινωνεί τη σωτηριώδη χάρη Του μέσω άλλων αγνώστων και κρυφών οδών σε εκείνους που φέρουν τη φυσική γνώση του Θεού και της πίστης, όπως επίσης ως μια ηθική συνείδηση η οποία χαρακτηρίζεται από μια ζωή με αγάπη που υπάρχει όμως πέραν των διακριτών ορίων της Εκκλησίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αλλοιώνοντας πλήρως το Ευαγγέλιο και ευτελίζοντας την ένσαρκο οικονομία του Θεού Λόγου και κυρίως των Σταυρών και την Ανάστασή Του. Αναφέρονται σε ανύπαρκτες έννοιες όπως νεοπατερική σύνθεση ή μεταπατερική θεολογία, σε δήθεν πατερικό φονταμενταλισμό στην δήθεν εκκλησιαστική θριαμβολογία που την αναλύουν σαν μια στάση πνευματικής υπεροχής έναντι του άλλου της Δύσεως και την παρουσιάζουν σαν ένα πνευματικό απομονωτισμό και μια ελληνικότητα που αγγίζει την ειδωλολατρία. Βέβαια, ουδής πρέπει να εκπλήσεται από τη νέα αυτή επίθεση κατά της αμομή του ημών πίστεως, εφόσον ιδιατάκτε τον ανωτέρω, ανερυθριάστος αρθρογραφούν υπέρ της τραγικής εκπτώσεως από την ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία που επιφέρει το οντολογικό και εκκλησιαστικό κακούργημα της ομοφιλοφιλίας ή επί το κοσμικότερον του ομοερωτισμού. Πανταχού παρών, το γνωστό Πανεπιστήμιο Φόρτχαμ των Ιησουητών της Αμερικής που εκδηλώνει απροκάλυπτα τη διάθεσή του να εξυγχρονίσει και να διορθώσει τις θεολογικές θέσεις των πατέρων της Εκκλησίας. Ήδη διοργάνωσε δύο συνέδρια με θέματα Ορθόδοξες Αναγνώσεις του Αυγουστίνου το 2007 και Ορθόδοξες Δομές της Δύσης το 2010. Η προσπάθεια όλων αυτών των ανωτέρων είναι να επανεντάξουν στην θεολογική σκέψη τη θεσμική αλωτρίωση που πηγάζει από τον εκνομικισμό της θεολογίας και της Εκκλησίας του Ιερού Αυγουστίνου και την αντιστροφή των όρων της εκκλησιαστικής οντολογίας του Θωμά Ακινάτη. Επιδιώκουν ακόμη να εμπεδωθεί η άποψη ότι η αρνητική προσέγγιση από τους πατέρες της Εκκλησίας της δυτικής θεολογίας ήταν και άδικη και παρεξηγημένη. Τους κατηγορούν για αντιδυτικισμό και αδυναμία κατανοήσεως των θεμάτων. Τελικά, οι συγκεκριμένοι κύκλοι που ευαγγελίζονται την υπέρβαση της πατερικής θεολογίας ή την επαναδιατύπωσή της για χάρη δήθεν της συμπόρευσης με το σύγχρονο κόσμο αντιστρατεύονται τη μετοχή με εξαιρετικά επιτηδευμένο και απολύτως κενό περιεχομένου τρόπο στη διαχρονική ενότητα της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Η πατερική διδασκαλία και η ορθόδοξη μελέτη και εφαρμογή στην πράξη της πείρας των Αγίων Πατέρων κηρύσσονται εν διωγμό, γιατί εκολάπτεται, όπως σοφά το παρουσίασε ο Άγιος Ναυπάκτου, μία μεταπατερική αίρεσης που καθιβρίζει το Πανάγιο Πνεύμα, το Θεό σαν τους Αγίους Πατέρας, ως μη γνωρίζουν τα μέλλοντα και ιδία ότι ο αιώνιος λόγος του δείται συναφιακής επικαιροποιήσεως και μάλιστα από ανθρώπους καταστήκτους από γεώδη πάθη. Κανονικόν έγκλημα που ήδη επιχειρούν εκακοδοξία και αιρέσεις της λεγόμενης βαπτισματικής θεολογίας, της θεωρίας περαοράτου Εκκλησίας, της θεωρίας των κλάδων ή των αναδεδράδων και της θεωρίας της διαστραμμένης ευχαριστιακής εκκλησιολογίας που αποτελούν τη θεωρητική βάση για την πλήρη και ουσιαστική απομείωση του Ευαγγελικού Λόγου και για την επιτυχία της κακοδόξου ενώσεως της Εκκλησίας με των αιρετικών παρασυναγωγών, των Ρώμαιο Καθολικών και των Μόνο Φυσιτών και των πάσης αντιλήψεως προτεσταντικών κοινοτήτων του αυτοτιτλοφορουμένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών
και όχι της αληθούς εν Αγίω Πνεύματι ενώσεως, υπέρ της οποίας διηνεκώς εύχεται η Εκκλησία, βάσει των δογμάτων του συνοδικού πολιτεύματος και του κανονικού δικαίου της πρώτης χιλιετίας. Κατακρεουργούν δε ασεβώς και ανεσχύντος τα κυριακά λόγια της αρχιερατικής προσευχής εις το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου στίχοι 21-25 «Ειν απάντες εν όσι, αποσιωπώντες δολίως και ασεβώς την όλην πρόταση του Κυρίου, ως και τα του ιδίου περιεχομένου επόμενα χωρία που απευθύνει ο σωτήρ του κόσμου στον αρχίφωτο πατέρα του λέγον «Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Ειν απάντες εν όσι, καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, ίνα και αυτοί εν ημίν εν όσιν. Ίνα ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας, και εγώ την δόξαν, ειν δε δοκάς μη δε δοκαυτής, ίνα όσι εν, καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και σύ εν εμή, ίνα όσι τετελειωμένη σεν. Και ειν αγινός και ο κόσμος, ότι εσύ με απέστειλας και ηγάψας αυτούς, καθώς εμέ ηγάψας πάτερ. Ους δε δοκάσμι θέλω, ή να όπου είμαι εγώ κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ή δε δοκάσμι ότι η γάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Αποσιωπούν και αποκρύπτουν τα ανωτέρω κυριακά λόγια, απομονώνοντες εξ αυτών τέσσερις λέξεις, για να στηρίξουν την κακοδοξία των και δι' αυτής την όθευση της αληθούς πίστεως. Διότι ο Κύριος της Εκκλησίας προσεύχεται υπέρ της ενότητος των παιδιών του με πρότυπο όμως τον τριαδικό τρόπο υπάρξεως του αιωνίου Θεού, δηλαδή εν αληθεία, αλληλοπεριχωρήσει και πιστότητη, και όχι ασφαλώς εν αιρέσει, διαστρεβλώσει της Θείας Αποκαλύψεως εν πλάνη και απομοιώσει των δογματισθέντων υπό του Παναγίου Πνεύματος δια των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων. Και με τους ταπεινούς αυτούς λόγους, εκ προσώπου πάντων ημών, κηρύσω την έναρξη της ημερίδος και παρακαλώ όπως δεηθείτε στον Κύριον της Εκκλησίας ή να επευλογήσει ταύτην. Ευχαριστώ δε εκ βαθέων τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριον Κύριων Ιερώθεων, τον ομολογητή Ιεράρχην και βαθινίστο των θεολόγων, τους εδεσιμολογιωτάτους και ελογημωτάτους πατέρα Γεώργιο Μεταλλινών και Θεόδωρον Ζήσιν και τους ελογημωτάτους καθηγητάς Κύριον Δημήτριον Τσελεγκίδην, Λάμπρον Σιάσιον, Ιωάννην Κουρεμπελέν και τον Κύριον Ιωάννην Μαρκάν. Ευχαριστώ σ' αυτός την σύναξη κληρικών και μοναχών, την οργανωτική επιτροπή της ημερίδος, τη γραμματεία αυτής και ιδιαιτάτως τους συμμετέχοντας σεβασμιωτάτους, αγίους αρχιερείς, τους πανοσιολογιωτάτους και δεσιμολογιωτάτους αδελφούς, ως και τους οσιολογιωτάτους μοναχούς και μοναχάς και πάντας ημάς. Οφείλω δε ιδιαίτερα ευγνωμοσύνην εις των ανώνυμων χορηγών της ημερίδος, του οποίου το όνομα γνωρίζει Κύριος ο Θεός. Εύχομαι δε όπως τα έτη πάντων είναι όλβια, ειρηνικά και εφρόσινα. Ευχαριστώ. Βλέπετε ότι έχουμε μία αλλαγή στην σύνθεση εδώ επάνω του Προεδρείου. Αντί για τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, θα μας μιλήσει ο κύριος Κουρεμπελές και στη θέση του κύριου Κουρεμπελέ θα έχουμε την εισήγηση του πατρός Θεοδόρου Ζήση. Να παρακαλέσουμε τώρα τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη κύριο Δαμιανό, ο οποίος είναι ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, να μας αναγνώσει μήνυμα εκ μέρους του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου, του μακαριωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μαραθώνος, κύριε Μελίτουνα, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Ιερονίμου. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Συνέου, κύριε Δαμιανέ, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πειραιός, κύριε Σεραφείμ, εξοχότατε Υπουργέ, εκπρόσωπε της κυβερνήσεως, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι.
Σας μεταφέρω καταρχήν τις ευλογίες του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου μας, του Σεπτού Προκαθημένου της Αιωνίτιδος Εκκλησίας, Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Το Ιεροτάτου Μητροπολίτη Πειραιός, κυρίο Σεραφείμ, αδελφόν κυρίο αγαπητό και συλλειτουργό της ημών μετριότητος, ασπασμών Άγιον, εν Χριστώ Ιησού. Ανταποκρινόμενοι εις φιλάδελφων παράκλησιν της μετέρας Δίαν αγαπητής και περισπουδάστου ημίν ιερότητος, εν τη υπαριθμών πρωτοκόλου 133 και από 30 Ιανουαρίου 2012 επιστολή αυτής, ευλογούμεν πατριαρχικό στην έναρξη της υπό της Θεοσός του Μητροπόλεως αυτής, διοργανωμένους την 15η τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου, θεολογική ημερίδος με θέμα «Πατερική Θεολογία και Μεταπατερική Αίρεση». Και εγκαρδίωση χαίρομεν αυτή επί το μεταπαρησίας ευθαρσούς διεξαγωμένο υπ' αυτής αγώνη, μεταπαρησίας αγώνη προασπίσεως των αναλυώτων δογμάτων της αμομή του Ορθοδόξου ημών πίστεως και των τιμίων αξιών της ευλογημένης Ρωμιοσύνης και επί τη επιλογή του Υιού του Θέματος επί του σκοπό τούτου. Εν θέρμος χαίροντος αυτή, άμα εκ βάθους ψυχής ευχόμεθα, όπως κατά την ημερίδα ταύτην προβληθεί υπό τον ελογημωτά των ομιλητών, η πατερική θεολογία ως η έμπρακτος ακριβής βίωσης και η εναγείο πνεύμα του Χριστού θεόπνευστος ερμηνεία των Αγίων Γραφών, η αποτελούσα την λιδίαν λίθων της ερμηνείας αυτών και δια την σύγχρονων ημών εποχήν εναντίον πάσης αιρετικής παραχαράξεως αυτής, μη δυναμένη κατά την ημετέρα γνώμη να χαρακτηριστεί ως μεταπατερική, καθότι η εποχή των πατέρων δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά διηνεκές παρών, εναγείο πνεύματι εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία. Επί τούτης, ασπαζόμενη αυτήν από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, φιλήματι Αγίου, διατελούμεν. Εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, 2012, Φεβρουαρίου 14, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, Θεόφιλος Τρίτος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Την ημερίδα μας τιμά ο Αρχιεπίσκοπος Συνέου κύριος Δαμιανός, αλλά το μήνυμά του θα αναγνώσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κύριος Παύλος Συναίτης, τον οποίο παρακαλούμε να παρέλθει στο βήμα. Είναι λίγο τολμηρό να βρίσκεται εδώ ο Αρχιεπίσκοπος του όρου Σινά και ηγούμενος της Μονής της Αγίας Εκατερίνης και να τολμούμε εμείς να πούμε λίγα λόγια. Αλλά αυτό δείχνει τη μετριότητά του, την ταπείνωσή του. Με συγχωρείτε μόνο. Εις τα βάθη της αχανού συνετικής ερήμου, ευτυχώς ή δυστυχώς, αφυκνούνται με τικανείς καθυστερήσεως ειδήσεις και γεγονότα εκ του κόσμου, ενός κόσμου ως ημέρα τίνει όπως λάβει μεγαλυτέρας διαστάσεις εις την αρνητική φόρτιση που του αποδίδεται τόσον υπό του Ιερού Ευαγγελίου, όσο και εκ της απλανός ερμηνευούσης αυτοπατερικής γραμματείας. Όθεν απερίσφαστος η συναιτική αδελφό της στοιχούσα προς την διδασκαλίαν του αρχεγόνου μοναχισμού, επικεντρώνεται το πλέον εις την προσευχήν, ιδιαιτέρως δε υπέρ της εν Χριστώ σωτηρίας ενός εκάστου και του σύμπαντος κόσμου. Το θέμα της ημερίδος «Πατερική Θεολογία και Μεταπατερική Αίρεση» ασφαλώς μας επροβλημάτισε, καθότι
για τους λόγους που προανέφερα ως μη μετέχοντες ενεργώς εις τα θεολογικά ζυμώσεις της εποχής, αρκούμεθα συντόνως ευχόμενοι νύχθη μερών προς το Πανάγιον Πνεύμα ή να καθοδηγεί την Εκκλησία του εις πάσαν την αλήθεια, διαλύον τας πλοκάς και τους πονηρούς κοτασμούς του Αλάστορος. Παρά ταύτα, η εγνωσμένη αξία της πατερικής θεολογίας, η οποία παρέλαβε την Εκκλησία των Μαρτύρων και γαλούχησε αυτήν, μεταμορφούσε αυτήν εις Εκκλησία της Θείας Θεωρίας και των Δακρύων, είναι ανεπιτρεπτόν να αμφισβητείται. Κομίζω την πεποίθηση της ιστορικής συναιτικής αδελφότητος ότι σήμερα δεν θα εστιάσουμε τόσο εις το δεύτερο σκέλος, αλλά θα επιμείνουμε εις την θετική προοπτική ήτη την αδιαμφισβήτητον διαχρονίαν των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι αν εις το παράπαν πληγούν, η Εκκλησία θα απορφανιστεί και το Ιερόν Ευαγγέλιον θα απολέσει την εν της προσώπης και λόγης αυτών εφαρμογή και επαλήθευση αυτού, και τότε εν τίνει αληστήσεται. Ευελπιστούμε ότι η Αγιωτάτη του Χριστού Εκκλησία δεν θα χρειαστεί συναδικός να ασχοληθεί και να ταλανιστεί εις τους παρεργόντας εφιαλτικούς και δυσχυμέρους καιρούς υπομοιάς επιπλέον αιρέσεως, ήτις θα στοχεύσει εις την νόθευση της άπαξ παραδοθήσεις αυτή αληθείας, αλλά εισηγητέ παρομοίων κακοδόξων θεωριών θα έρθουν εις σε αυτούς πάβοντες την διασποράν της πλάνης, μετανοούντες, αποκαθιστούντες την αλήθεια και προσφεύγοντες εις το του Κυρίου άπειρον έλεος. Όθεν ευχαριστούμε θερμώς δια την πρόσκληση των Σεβασμιότατων Μητροπολίτη Πυραιός Κύριον Κύριον Σεραφή, αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, και την Οργανωτική Επιτροπή ταπεινώς επευλογούμεν τας εργασίας της παρούσης ημερίδος, επικαλούμενη την χάριν του Θευβαδίστου όρος Σινά, της εφόρου αυτού Κυρίας Θεοτόκου της ακαταφλέκτου βάτου και της πολιούχου αυτού Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, της Πανσόφου επί πάντας ημάς. Μετά της εν Κυρίω ιδιαίτερας τιμής και αγάπης, ο Συνέου Δαμιανός. Και κάτι να προσθέσουμε, που είχαμε τελευταία μια εμπειρία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός που ήρθε εκεί στο Σινά. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, Σεβασμιότατε. Έχουν περάσει λίγα χρόνια βέβαια που ήρθατε εκεί. Ως επίσκημος προσκεκλημένος της Συναιτικής Αδελφότητας να προείσταστε στις ακολουθίες της Αγίας Εκατερίνης. Και είχατε τον πρώτο λόγο. Και θυμάμαι τότε είχαν έρθει και μερικοί Ρώσοι επισκέπτες, προσκυνητές, και μεταξύ αυτών και ένας Μητροπολίτης, επίσκοπος. Και μας ζήτησε βέβαια να συμμετάσχει κι αυτός. Και επειδή εσείς είχατε τον πρώτο λόγο, έπρεπε να σας ρωτήσουμε και σας είπαμε να λειτουργήσει και αυτός ο Ρώσος. Και η απάντησή σας ήταν βεβαίως. Και μου είπατε εμένα έτσι κάπως χαμηλόφωνα, Παύλε, να μην δώσουμε την εντύπωση ότι τους παραγωνίζουμε, γιατί όπου πάνε στα Ιεροσόλυμα Έλληνες, εδώ έρχονται Έλληνες, και να μην τους δώσουμε αφορμή λοιπόν ότι τους παίρνουμε τα πρωτεία. Και αυτό μας εδίδαξε και για μας ήταν στην πράξη πατερική θεολογία και μοναχική εμπειρία. Και σας ευχαριστούμε και γι' αυτό.
Έχουμε ένα μήνυμα από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, το οποίο θα μας αναγνώσει ο οσιολογιότατος ιερομόναχος κύριος Φιλόθεος, τον οποίο παρακαλούμε να ανέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Πειραιός, Κύριον Κύριον Σεραφείμ, εις Πειραιά. Σεβασμιότατε, ελάβομαι την ευγενώς αποσταλή σαν και εις εμέ πρόσκλησήν σας, για να παρακολουθήσω την ημερίδα την οποία οργανώνεται περί της πατερικής θεολογίας. Ευχαριστώ για την τιμή της προσκλήσεώς σας. Αλλώς γνωρίζετε, λόγοι υγείας δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ εις την εκδήλωση αυτήν. Θα εκπροσωπήσει όμως την αδελφότητά μας, αδελφός της Ιεράς ημών Μονής. Η απόφασή σας να διοργανώσετε την εν λόγω ημερίδα είναι αξιέπαινος και αναγκαία, διότι στα σημέρας μας ως μοιόφελε τείνουν να νοθεύσουν την παντροπαράδοτον πίστην, ευσέβειαν και θεολογίαν, καινοφανής κατά τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμάν, θεολογίε θρασαίων θεολόγων, οι οποίοι θεολογούν αριστοτελικός μάλλον ή αλλιευτικός, επόμενοι όχι της Θείης Πατράση, αλλά το Βαρλάμ το Καλαβρό και της ομοίης αυτού. Ο Σάκης δε θεολογία αυτή, σε εισαγωγικά θεολογία, την χάνουν και εκκλησιαστικής επικυρώσεως, επηρεάζουν και το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας και απομακρύνουν τους αγνοούντας χριστιανούς από την ορθή πίστην και ευσέβειαν. Ας διδαχθόμεν από την απιστίαν και αθεΐαν των χριστιανών της Δύσεως μετά την διάδοση τιού των θεολογιών, σε εισαγωγικά, ως της απομυθεύσεως ή του θανάτου του Θεού κλπ. Ευρισκόμενος εις το τέλος της επηγείου ζωής μου και τις διακονίες μου στην Αγία Εκκλησία, ανησυχώ ότι εθεολογία αυτή, σε εισαγωγικά πάλι, διαδιδόμενη και επικρατούσε εις θεολογικά σχολάς και εκκλησιαστικά ιδρύματα, θα οδηγήσουν πολλούς πιστούς εις την αθεΐαν και θα αδειάσουν τους ιερούς ναούς μας. Η φωνή σας σεβασμιότατε, ως και εφωνέ πολλών άλλων σεβασμιωτάτων ιεραρχών, πρεσβυτέρων, μοναχών και λαϊκών, οι οποίοι έπονται της Θείης Πατράση, συντελούν στην διαφώτιση του ποιμνίου της Εκκλησίας, ώστε να μην παρασύρεται από τας δίθεν καινοτόμους θεολογίας αυτάς, σε εισαγωγικά. Επιτρέψατε μου να κατακλείσω το ταπεινόν αυτό γράμμα μου με τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. «Ουκ άρα ημίν αυτής επιτρεπταίων περί Θεού τη λέγειν, αλλημάς αυτούς επιτρεπταίων προς τους εν πνεύματι τα του πνεύματος λαλούντας και όταν απαιτώσει λόγων η αντικείμενη. Ευχόμενος ταπεινός επιτυχίαν εις την ημερίδα και επικαλούμενος τας Αγίας Ευχάς σας, διατελώ με τα βαθυτά του σεβασμού ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, εν Αγίου Όρη, 28 Ιανουαρίου, 10 Φεβρουαρίου 2012. Την φωνή των Αγίων Μετεώρων θα μας μεταφέρει ο γνωστός πανοσιολογιότατος αρχιμαδρίτης κύριος Αθανάσιος, προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαιρεθίζοντας την αποψινή ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με θέμα πατερική θεολογία και μεταπατερική αίρεση, προγευόμενοι την χαρά και την εσωτερική πληρότητα της αγιοπατερικής
και αυθεντικής θεολογίας, της θεολογίας των πατέρων μας, που θα μας προσφέρουν οι εκλεκτοί και διακεκριμένοι συγητές του θέματος, μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε τους κορυφαίους θεολόγους της Εκκλησίας μας με πλούσιες περγαμηνές και διακρίσεις, επιστημονική αρτιότητα, πανεπιστημιακούς τίτλους και πληθωρική συγγραφική παρουσία και μαρτυρία, θεολόγους πιστούς στην Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία, επομένως της Αγίας Πατράση, που αντλούν τη θεολογία τους από την αγιαστική εμπειρία και την αποκαλυπτική αλήθεια της Εκκλησίας μας, από τις παρακαταθήκες και τη σώζουσα παράδοση των Αγίων Πατέρων μας και την προσωπική τους μετοχή στην άκτιστη χάρη και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, χωρίς εξατομικευμένες και εγκεφαλικές επινοήσεις, αποκλίσεις και νεωτερισμούς. Η απόψινή ημερίδα είναι μία ομολογιακή μαρτυρία και μία αποφασιστική απάντηση στη νοησιαρχική, στοχαστική, δυτικότροπη θεολογία, τη λεγόμενη μεταπατερική, που αναπτύσσεται αλλοτριωτικά και διασπαστικά στις μέρες μας. Η μεταπατερική θεολογία σε γενικές γραμμές αποτελεί προέκταση και παρακλάδι των ποικίλων νεότερων θεολογιών που αναπτύχθηκαν στη Δύση, κυρίως την Προτεσταντική, όπως κοινωνική θεολογία, πολιτική θεολογία, θεολογία της ελευθερίας, της απελευθέρωσης, θεολογία της επαναστάσεως, μαύρη θεολογία, θεολογία της συνάφειας, φεμινιστική θεολογία, περιεκτική θεολογία και άλλα. Και είναι καρπός της εκοσμικεύσεως, του ορθολογισμού και της παρεκκλήσεως από τα χαρακτηριστικά της Ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας. Κοινό στοιχείο των θεολογιών αυτών είναι ότι παραμερίζουν το νόημα του Σταυρού και της Αναστάσεως, τον ασκητικό, νηπτικό και ησυχαστικό χαρακτήρα της πίστεως, την αγιοπνευματική εμπειρική μέθοδο της Ορθοδοξίας, τη μετοχή στην άκτιστη χάρη και δόξα του Θεού και μεγενθύνουν σε απόλυτο βαθμό τα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα της κάθε εποχής. Παρουσιάζουν την πίστη και την πνευματικότητα με τρόπο προσαρμοσμένο στην νοοτροπία και την εκοσμικευμένη αντίληψη και λογική των συγχρόνων ανθρώπων. Υποβαθμίζουν το αληθινό και σωτηριώδες νόημα του Ευαγγελίου σε απλή κοινωνική και πολιτιστική συνθηματολογία, σε άνευρη και ανούσια γνωσιολογία και φιλοσοφία. Οι ποικίλες αυτές νεότερες δικές θεολογίες σχετίζονται άμεσα με τη λεγόμενη θεολογία της συνάφειας που προβάλλεται στη χώρα μας σε συνδυασμό με τη μεταπατερική θεολογία. Η θεολογία της συνάφειας πρωτοπαρουσιάζεται το 1972 στη συνέλευση του Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Αποστολή και τον Ευαγγελισμό που διοργανώθηκε στην Μπαγκόκ από τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ξεκίνησε αρχικά με το πρόσχημα της αναγκαιότητας για την καθιέρωση μιας κοινής θεολογικής μεθοδολογία στα πλαίσια του Οικουμενικού Διαλόγου, σταδιακά όμως καθιερώθηκε ως κυρίαρχη θεολογική αντίληψη του ΨΕ, λαμβάνοντας μάλιστα τραγικά αλλοτριωτικές της χριστιανικής πίστεως διαστάσεις, οι οποίες καταφάνηκαν με το πιο καυγαλαίο τρόπο στην 7η Γενική Συνέλευση στην Καμπέρα το 1991 και έγιναν αιτία εντονότατων αντιδράσεων εκ μέρους των Ορθοδόξων. Κατά τη συνήθεια όμως στους διαλόγους αυτούς τακτική, η θεολογία της συνάφειας συνεχίζει να κυριαρχεί στους διαλόγους στο ΨΕ παρά το αντορθόδοξο περιεχόμενό της με τη συγκατάθεση και ορθοδόξων αντιπροσώπων. Το πλέον όμως ανησυχητικό και επικίνδυνο είναι ότι η θεολογία της συνάφειας βρίσκει ισχυρούς υποστηριχτές και εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και παρουσιάζεται ως δήθεν χρήσιμη και απαραίτητη για την απαιτούμενη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσεως είναι το συνέδριο που οργανώθηκε από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου με θέμα «Νεοπατερική σύνθεση ή μεταπατερική θεολογία, το αίτημα της θεολογίας της συνάφησης στην Ορθοδοξία». Έφτασαν μάλιστα οι συγητές του συνεδρίου αυτού να κατηγορούν τους Ορθοδόξους για εκκλησιαστική θριαμβολογία και πατερικό φονταμενταλισμό και ως απάντηση στον πατερικό φονταμενταλισμό προβάλλουν οι συγητές αυτοί τη συναφιακή και μεταπατερική θεολογία, καθώς και ποικίλες κακοδοξίες που εκολάπτονται στα σύγχρονα οικουμενιστικά και δίθεν ορθόδοξα κέντρα. Πρόκειται για μια μεταλλαγμένη θεολογία, θεολογία κατασκευασμένη και προσαρμοσμένη, θεολογία του εργαστηρίου και του σπουδαστηρίου, των κλειστών συνεδρίων και των επιλεγμένων ακροατηρίων. Μια θεολογία επιδοτούμενη και χρηματοδοτούμενη από ετερόδοξα ιδρύματα και πανεπιστήμια και κοσμικούς φορείς της Δύσεως. Μια θεολογία και μια αντίληψη που λειτουργεί αλλοιωτικά και διαφορετικά
ακόμα και για την ιστορική συνείδηση και συνοχή του έθνους και του λαού μας. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως δεν πρόκειται απλώς για μια άλλη άποψη εντός εισαγωγικών ή για τον πλουραλισμό των σκέψεων και των ιδεών όπως παρουσιάζεται η σύγχρονη αυτή αιρετική και επικίνδυνη θεολογία από τους εκφραστές της. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συντονισμένη επιχείρηση αποδομήσεως και καταδαφίσεως όλων των κυρίαρχων συστατικών που συνθέτουν τη μακραίωνη ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Μια επιχείρηση που συντελείται πλέον απροκάλυπτα και με περισσία μετροέπεια και θράσος. Πιστεύουμε τελικά ότι οι συγητές των γενοφανών αυτών και αιρετικών θεολογιών που αμαυρώνουν και διαστρέφουν την ιστορική και θεολογική παράδοση της Εκκλησίας μας και του έθνους μας, μιλώντας για αρχαιολατρία, για βυζαντολαγνία, για εγκλωβισμό στον αντιθετικό άξονα Ανατολή-Δύση και για αδυναμία αρθρώσεως σοβαρού θεολογικού λόγου εκ μέρους της Εκκλησίας μας και άλλα τι αυτά, και αυτοί όπως και τα έργα τους και τα λεγόμενά τους θα βρεθούν πολύ σύντομα στο περιθώριο και τη λύθη της εκκλησιαστικής ιστορίας μας, καθώς είναι βέβαιο ότι η αυθεντική, ορθόδοξη, δογματική και εκκλησιολογική συνείδηση της Εκκλησίας μας απορρίπτει και αποβάλλει ολοκληρωτικά τέτοιου είδους αιρετικές και διχαστικές διδασκαλίες και απόψεις. Εκείνο που μας θλίβει και μας στενοχωρεί ιδιαιτέρως και προκαλεί τον έντονο προβληματισμό και την αγωνία μας είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι αντορθόδοξες απόψεις αλλά και οι συγητές τους, μεταπατερικοί θεολόγοι, κληρικοί και λαϊκοί, βρίσκουν στέγη και λαμβάνουν τον έπαινο και την επιβράβευση των τα πρώτα εχόντων της εκκλησιαστικής μας διοικήσεως. Τέτοιες σοβαρές εκτροπές σε θέματα πίστεως έπρεπε ήδη να έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως από τα αρμόδια θεσμικά συνοδικά όργανα. Η αποψινή αυτή θεολογική ημερίδα, που εμπεριστατωμένα θα καταδείξει το μέγεθος της παρακτροπής των μεταπατερικών και συναφειακών θεολόγων, κληρικών και λαϊκών, ευχόμαστε να γίνει η αιτία για την αντίστοιχη συνοδική παρέμβαση. Κλείνοντας, να εκφράσουμε τα θερμά εγκάρδια και ειλικρινή συγχαρητήριά μας και τις ολόψυχες ευχαριστίες μας προς τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Πτηρός κύριο Σεραφείμ, που με παρησία και πιστότητα δίνει καθημερινά τη μαρτυρία της Ελληνοορθοδοξίας, καθώς και στους συνεργάτες του, για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία να διοργανώσει την πολύ σημαντική αυτή θεολογική μερίδα με τη συμμετοχή τόσων εκλεκτών και σεβαστών και λίαν αγαπητών εισηγητών. Την θεολογική μας ημερίδα τιμάμε την παρουσία του ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος θα μας μεταφέρει μήνυμα. Σεβασμιότατοι, θεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ κύριε Βουλευτά, κύριε Νεράντζη, κυρίες και κύριοι, η πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και του Σεβασμιωτάτου κυρίου κυρίου Σεραφείμ να προλογήσω την σημερινή θεολογική ημερίδα με θέμα πατερική θεολογία και μεταπατερική αίρεση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Η πατρίδα μας σήμερα βιώνει μια βαθιά και πολύπλευρη κρίση. Μια κρίση οικονομική, αλλά κρίση και πολιτική και κυρίως κρίση κοινωνική, κρίση αξιών. Γι' αυτό, ενώ οι πολιτικοί σχεδιασμοί και τα οικονομικά μέτρα είναι απαραίτητα για την έξοδο από την κρίση, δεν αποτελούν ικανή συνθήκη. Δεν είναι από μόνα τους ικανά για να μας κάνουν να ξαναβρούμε το δρόμο μας. Για να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, για να αγωνιστούμε και να βγούμε νικητές ως έθνος από αυτή την βαθιά, πολύπλευρη και θα έλεγα υπαρξιακή κρίση που βιώνουμε, για να αναγεννηθούμε μέσα από τις τάχτες μας, πρέπει κυρίως, πρωτίστως, ως έθνος να ξέρουμε από πού ερχόμαστε, πού βαδίζουμε και πού πάμε.
Οι νεοέλληνες έχουμε εδώ και αρκετές δεκαετίες χάσει την ταυτότητά μας. Έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με το ποιοι πραγματικά είμαστε. Όλα όσα μαρτυρούσαν στην ιδιοπροσωπεία μας εγκαταλείφθηκαν στη λύθη ως παροχημένα και ανώφελα. Και η παρούσα κρίση με έναν τρόπο βίαιο, με έναν τρόπο τραγικό θα έλεγα, μας επαναφέρει στην σημασία της ύπαρξης. Μας επαναφέρει στην βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων. Εάν δεν βρούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, είμαστε καταδικασμένοι. Είμαστε καταδικασμένοι ως έθνος, είμαστε καταδικασμένοι ως πρόσωπα. Ο δρόμος αυτός της επανέβρεσης της ταυτότητάς μας περνάει και μέσα από τις μεγάλες μορφές και τις διδαχές των πατέρων της Εκκλησίας μας. Γιατί εκείνοι με βαθιά γνώση του κόσμου τούτου, με τον θεολογικό του στοχασμό, πρίκησαν το έθνο μας, το έθνος μας, με τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της αγάπης για την αλήθεια, του αισθήματος δικαίου, της κοινοτικής συνοδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, της υπέρτατης αρετής της ελευθερίας. Η σημερινή ημερίδα, κυρίες και κύριοι, που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός, έρχεται να υπογραμμίσει, ίσως σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της νεοελληνικής μας ιστορίας, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μπορούν να νοηματοδοτήσουν ξανά τη ζωή του καθενός, τόσο σε επίπεδο προσωπικών βιωμάτων, προσωπικού μας βίου, αλλά θα έλεγα να νοηματοδοτήσουν και την κοινή πορεία του έθνους μας στον 21ο αιώνα. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Η όποια αντιμετώπιση αυτής της βαθιάς υπαρξιακής κρίσης που βιώνουμε ως έθνος προϋποθέτει ως αναγκαία συνθήκη την ενότητά μας, την ενότητα του έθνους, την ενότητα όλων μας. Και θα έλεγα ότι ο πολιτικός μεταπρατισμός που είναι εφήμερος και επίκαιρος στην χώρα μας και πρεσβεύεται από διάφορους διανοούμενους από τη μια, αλλά και η μεταπατερική θεολογία που προσβεύουν κάποιοι θεολόγοι από την άλλη, δεν υπηρετούν αυτό το σκοπό της εθνικής ενότητας. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει ο όρος αίρεση στην ελληνική γλώσσα. Σημαίνει την κατάτμιση, σημαίνει την κατάτμιση της αλήθειας, την προτίμηση του μέρους της αλήθειας εις βάρος ολόκληρης της αλήθειας, της καθολικής αλήθειας. Και σε αυτές τις στιγμές δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε καμία έκπτωση από την ακεραιότητα της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία μας. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο κυρίως μέρος του προγράμματος, της πρώτης συνεδρίας. Θα έχουμε μία τοποθέτηση από τον Προεδρεύοντα, τον καθηγητή κύριο Δημήτριο Τσελεγγίδη, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Απλώς εγώ να πω για την πρακτική, έτσι καλύτερη διεκπεραίωση του έργου αυτής της ημερίδος, ότι οι ερωτήσεις θα είναι μόνο γραπτές, οπότε παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε, το μπλοκάκι που υπάρχει μέσα στο φάκελο που πήρατε και να υποβάλλετε μόνο γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες θα συλλεγούν πριν από το διάλειμμα και στο τέλος βέβαια της Δευτέρας Συνεδρίας και θα απαντηθούν όλες μαζί στο τέλος. Παρακαλούμε τον κύριο Δημήτριο Τσελεγγίδη. Σεβασμιότατοι, εντυπώτατοι κύριε Υπουργέ, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, το θέμα της τοποθετήσεώς μου έχει ως εξής. Μεταπατερική ή νεοβαλαμητική θεολογία, άγνοια ή άρνηση της αγιότητας, κριτήρια του ορθοδόξος και απλανός θεολογήν. Υπότιτλος
η υπεροψία και η θεολογική εκτροπή των επίδοξων μεταπατερικών θεολόγων. Για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενη ορολογική σύγχυση, θα προβούμε ευθύς εξ αρχής σε μια απαραίτητη διευκρίνηση του νεόκοπου όρου μεταπατερικός. Η νέα αυτή επιστημονική ορολογία επιδέχεται ποικίλες ερμηνείες, οι επικρατέστερες όμως επιστημονικώς είναι κατά τη γνώμη μας οι εξής δύο. Πρώτον, όταν στο πρώτο συνθετικό της λέξεως «μετά» προσδίδεται χρονική σημασία. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος για το τέλος της πατερικής εποχής. Και δεύτερον, όταν στο πρώτο συνθετικό της λέξεως προσδίδεται κριτική σημασία. Οπότε η σύνθετη λέξη «μεταπατερικός» σημαίνει σχετικοποίηση, μερική ή ολική αμφισβήτηση, επαναθεώρηση, νέα ανάγνωση ή και υπέρβαση της σκέψεως των πατέρων της Εκκλησίας. Οι σύγχρονοι επιστήμονες θεολόγοι που επιχείρησαν έμεσα ή άμεσα να αυτοπροσδιοριστούν ως μεταπατερικοί χρησιμοποίησαν εναλλακτικώς και τις δύο ερμηνείες, κυρίως όμως την δεύτερη που αναφέρεται στην σχετικοποίηση και τελικά στην υπέρβαση των πατέρων της Εκκλησίας. Το καταστρεπτικότερο έργο στις συνειδήσεις του χριστιανικού θεολογικού κόσμου ευρύτερα το έκαναν κατά τη γνώμη μας οι Προτεστάντες. Και τούτο επειδή αυτοί αμφισβήτησαν ευθέως το κύρος των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας, όπως άλλωστε και την σύνολη αποστολική και πατερική παράδοσή της. Ταυτόχρονα ακύρωσαν επισήμως, ουσιαστικά και τυπικά, την αγιότητα όλων των επωνύμων Αγίων, αμφισβητώντας με τον τρόπο αυτό και την αγιοπνευματική εμπειρία της εκάστοτε επιγής στρατευωμένης Εκκλησίας. Αντίστοιχα, το καταστρεπτικότερο έργο στη δογματική συνείδηση του πληρώματος της Ορθόδοξης Εκκλησίας το έκανε και εξακολουθεί αμύωτα να το κάνει ο Οικουμενισμός. Ο Οικουμενισμός αποτελεί σήμερα τον δυσόδη φορέα του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού συγκριτισμού και κατά συνέπεια τον πιο επίσημο φορέα της επικινδυνότερης πολυαιρέσεως όλων των εποχών, επειδή συμβάλλει αποφασιστικά στην άμβληση του Ορθοδόξου κριτηρίου και της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας. Συγκεκριμένα, δια των εκπροσώπων του, τοπικός και διεθνώς, επιχειρεί διαρκώς και βαθμιαίως όλο και μεγαλύτερες εκπτώσεις στην εκκλησιολογική παύλα δογματική συνείδηση των ανυποψίαστων πνευματικώς Ορθοδόξων πιστών. Και αυτό το επιτυγχάνει ειδικότερα με την σχετικοποίηση ή και την ακύρωση στην πράξη του κύρους της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων και μάλιστα συλλογικών αποφάσεων τους στο πλαίσιο των Οικουμενικών Συνόδων. Βλέπε λόγου χάρη την κατάφορη και κατ' εξακολούθηση εδώ και χρόνια παραβίαση του δεύτερου κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που απαγορεύει ρητός συμπροσευχή με ακοινωνήτους και ετεροδόξους, με την σαφή απειλή της καθαιρέσεως των κληρικών και του αφορισμού των λαϊκών που την παραβιάζουν. Στο παραπάνω ευρύτερα εκοσμικευμένο θεολογικό κλίμα και ειδικότερα και κατεξοχήν στο καθαυτό πνεύμα του Οικουμενισμού που περιγράψαμε, εντάσσεται οργανικά και το εμφανιζόμενο τον τελευταίο καιρό κίνημα των επίδοξων μεταπατερικών θεολόγων. Ασφαλώς, το κίνημα αυτό έχει σαφώς προτεσταντικές επιδράσεις, οι οποίες είναι εμφανέστερες κυρίως στην επιστημονικού χαρακτήρα τοποθέτηση των μεταπατερικών θεολόγων έναντι του μέχρι σήμερα διαχρονικού κύρους της θεολογικής διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων. Στη σύντομη θεολογική τοποθέτησή μας θα εστιάσουμε κατεξοχήν στο φρόνημα και όχι στο πρόσωπο των μεταπατερικών θεολόγων, καθώς και στα κριτήρια της υποδηλουμένης θεολογίας τους. Δυστυχώς, οι αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μας μεταπατερικοί θεολόγοι, με τις παράτολμες ή μάλλον με τις θρασίτατες και ου κατ' επίγνωσιν ίσως διατυπώσεις τους, εμφανίζονται πρακτικώς να αγνοούν πλήρως τι είναι η αγιότητα καθεαυτήν και κατ' επέκταση τι είναι καθεαυτήν η αγιοπνευματική ζωή των Αγίων, η οποία αποτελεί κατά την εμπειρία της Εκκλησίας την θεμελιώδη προϋπόθεση του Ορθοδόξος και απλανός θεολογήν. Ακόμη ειδικότερα,
εμφανίζονται στα κείμενά τους να αγνοούν ότι ορθόδοξη και απλανή θεολογία παράγουν πρωτογενώς μόνον όσοι καθαρίστηκαν από την ακαθαρσία των παθών τους και κυρίως όσοι φωτίστηκαν και θεώθηκαν από τις άκτιστες ελάμψεις της θεοποιού χάριτος. Η επιχειρούμενη αυθαδώς υπέρβαση της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων εκ μέρους των μεταπατερικών θεολόγων κλονίζει την απαραίτητη για τους πιστούς βεβαιότητα ως προς την διαχρονική ισχύ της αγιοπατερικής θεολογίας, ενώ παράλληλα εισάγει αθέμητα και πονηρά την προτεσταντικού τύπου θεολογική πιθανολογία. Με τον τρόπο όμως αυτό, στην πραγματικότητα, μετέρονται όρια αέθεντο οι πατέρες ημών. Αλλά τούτο παραβιάζει βάναυσα τόσο τον αγιοπατερικό όσο και τον θεόπνευστο βιβλικό λόγο. Με βάση τα παραπάνω και μόνον αυτά αν θέλετε, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε επιστημονικώς ότι οι επίδοξοι μεταπατερικοί θεολόγοι σαφώς δεν έχουν τις προϋποθέσεις της αγιοπατερικής θεολογίας. Γιατί αλήθεια, πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι τις έχουν όταν συμβαίνει να εισηγούνται αυθαδώς στην υπέρβαση των πατέρων της Εκκλησίας ή όταν επιχειρούν να εισαγάγουν στην εκκλησιαστική θεολογική σκέψη μια δυτικού τύπου θεολογική και γνωσιολογική πιθανολογία που ως προϋπόθεση της έχει την επιστημονική ακαδημαϊκή θωράκιση και τον θεολογικό στοχασμό. Αυτή καθεαυτήν άλλωστε η έπαρση οδηγεί στην απεμπόληση της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγγυάται τη γνησιότητα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Τα επιστημονικά παύλα ακαδημαϊκά κριτήρια που εισηγούνται οι μεταπατερικοί θεολόγοι ως τεκμήρια της αντικειμενικότητάς τους δεν συμπίπτουν απαραίτητος με τα εκκλησιαστικά κριτήρια του θεολογίου ορθοδόξος και απλανός, όταν μάλιστα τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται απροϋποθέτως. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική θεολογία έχει σαφώς και κυρίως αγιοπνευματικά κριτήρια. Το κατεξοχήν και κορυφαίο κριτήριο του απλανούς χαρακτήρα της εκκλησιαστικής θεολογίας είναι η αγιότητα των θεοφόρων πατέρων οι οποίοι την διατύπωσαν. Προκαλεί βαθύτατη θλίψη, η παχυλή άγνοια και η επαυτής εριδωμένη έπαρση των μεταπατερικών θεολόγων οι οποίοι επιχειρούν όλος αμαθώς να υποκαταστήσουν την ενοχλητική μάλλον για αυτούς αγιοπατερική θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την επικαιροποιημένη επιστημονική ακαδημαϊκή θεολογία τους. Με την στάση τους αυτοί φανερώνουν σαφώς ότι δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα πως οι πατέρες είναι ενεργώς θεοφόροι και άγιοι της Εκκλησίας. Αγνοούν όμως κυρίως ότι η αγιότητα των Αγίων και η αγιότητα του ίδιου του Θεού είναι μία και η αυτή κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Δηλαδή η αγιότητα των Αγίων έχει οντολογικό χαρακτήρα και είναι άκτιστη ιδιότητα του Θεού στην οποία μετέχοντας ο πιστός άμεσα και προσωπικά και υπό σαφείς εκκλησιαστικές προϋποθέσεις καθίσταται εν πάση αισθήση κοινωνός της αγιότητας του ίδιου του Θεού. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι ο χαρακτήρας της αγιότητας των Αγίων Πατέρων είναι άκτιστος. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας εξέφρασαν απλανώς την αποστολική παράδοση στην εποχή τους, αφού όμως προηγουμένως την βίωσαν ησυχαστικός, ασκητικός και κατεξοχήν μυστηριακός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να μείνουμε ενδεικτικά και μόνο σε αυτούς, επικαιροποίησαν την αποστολική και πατερική παράδοση, εκφράζοντας σε λόγια θεολογική γλώσσα αυτό ακριβώς που βίωναν ακτίστως και εν πάση αισθήση και οι άλλοι μη λόγοι οι Άγιοι Πατέρες, αλλά και οι ολιγογράμματοι χαρισματούχοι, όπως και οι απλοί θεοφόροι πιστοί στην εποχή τους. Η χαρισματική εμπειρία του Θεού δημιουργεί την πρωτογενή θεολογία της Εκκλησίας ανεξάρτητα από την απλοϊκή ή την έντεχνη και λόγια εκφορά της. Η θεολογία αυτή αποτελεί κτιστή έκφραση και ερμηνεία της ζωντανής και άκτιστης αποκαλύψεως του Θεού μέσα στη συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα της ζωής των θεουμένων εκφραστών της. «Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι», μας διαβεβαιώνει ο κορυφαίος από τους επόπτες της Θείας Μεγαλειότητας. Να επανέλθουμε όμως στα κριτήρια του θεολογίν. Τα επιστημονικά, ακαδημαϊκά κριτήρια είναι κτιστά. Γι' αυτό, εκτός από το ασφαλέστατο κριτήριο της ακτίστου αγιότητας, η μόνη διασφάλιση για απλανή ορθόδοξη επιστημονική θεολογία μπορεί να αναζητηθεί
και από τους στερουμένους στην αγιότητα επιστήμονες θεολόγους στο ταπεινό φρόνημα που ενέχει και εκφράζει η διαχρονικώς εφαρμοζομένη εκκλησιαστική μέθοδος, η οποία σημαίνεται στην γνωστή αγιοπατερική διατύπωση «Επόμενη της Αγίης Πατράσιν». Αυτό άλλωστε το ταπεινό φρόνημα, το οποίο διασφάλιζε και την αγιότητά τους, είχαν όλοι οι θεοφόροι πατέρες που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίοι οριοθέτησαν απλανώς την εκκλησιαστική θεολογία. Ο θεολογικός στοχασμός, στον οποίο αρέσκονται να αναφέρονται οι μεταπατρικοί θεολόγοι, και η συνεπαγόμενη θεολογική πιθανολογία, δεν προσυδειάζουν στην ορθόδοξη εκκλησιαστική θεολογία, αλλά στην ετερόδοξη και αιρετική, η οποία, όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε από τους θεοφόρους πατέρες, είναι τεχνολογία μάλλον παρά θεολογία. Είναι αξιοσημείο ότι στην προκειμένη περίπτωση και η κέρια παρατήρηση του Αγίου Ιωάννη του Συναίτη της Κλίμακος, ότι ο Θεόν Μίγνους, εννοείται εμπειρικός και βιωματικός, στοχαστικός αποφαίνεται, αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα χρεώσει στους λατινόφρονες βαρλαμίτες τον χαμέζιλο και ανθρώπινο θεολογικό στοχασμό, σημειώνοντας αντιθετικώς ότι εμείς ουστοχασμείς ακολουθούντες, αλλά θεολέκτης λογής την ομολογία της πίστεως πεπλουτήκαμεν. Αλλά όταν αγνοείται και παραμερίζεται η αγιότητα ή έστω η ορθόδοξη θεολογική μεθοδολογία του επόμενη της Αγίας Πατράση, είναι αναπόφευκτη η υιοθέτηση του ελεύθερου θεολογικού στοχασμού και της θεολογικής πιθανολογίας. Τούτο όμως οδηγεί ουσιαστικά σε μια νεοβαρλαμητική θεολογία που είναι ανθρωποκεντρική και ως κριτήριό της έχει την αυτονομημένη λογική. Όπως δηλαδή ο Βαρλαάμ και οι οπαδοί του αμφισβήτησαν τον άκτιστο χαρακτήρα του Θείου Φωτός και της Θείας Χάριτος, έτσι και οι μεταπατερικοί θεολόγοι σήμερα παραγνωρίζουν στην πράξη τον άκτιστο και άρα διαχρονικό χαρακτήρα της αγιότητας και της διδασκαλίας των θεοφόρων πατέρων, τους οποίους αξιώνουν να υποκαταστήσουν στη διδασκαλία, παράγοντας κατά τη γνώμη τους οι ίδιοι πλέον πρωτογενή θεολογία. Αυτό δεν αποτελεί μία εξωτερικού χαρακτήρα πατρομαχία, αλλά κυρίως συνιστά μία θεομαχία, επειδή εκείνο που καθιστά τους πατέρες της Εκκλησίας όντως πατέρες είναι η άκτιστη αγιότητά τους, την οποία έμεσα αλλά ουσιαστικά παραμερίζουν και ακυρώνουν με όσα εισηγούνται με την μεταπατερική θεολογία τους. Η μεταπατερική θεολογία, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εκκλησίας που προαναφέραμε, είναι απόδειξη επιρημένης διανοίας. Γι' αυτό και είναι αδύνατη η εκκλησιαστική νομιμοποίησή της. Η εκκλησιαστική θεολογία είναι ταπεινή και πάντοτε επόμενη της Αγίας Πατράσιν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εκκλησιαστική θεολογία στερείται πρωτοτυπίας, δυναμισμού, ανανεωτικού πνεύματος και επικαιρότητας. Απέναντίας, έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, γιατί αποτελεί έκφραση της ζώσας παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σε εκείνον που θεολογεί με αυτόν τον τρόπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας εξέφρασαν όσα βίωσαν από την ενεργοποίηση της προσωπικής τους πεντηκοστής, πάντοτε όμως πρακτικώς επόμενη και εν συμφωνία με τους προγενεστέρους θεοφόρους πατέρες. Η Ορθόδοξη Επιστημονική Ακαδημαϊκή Θεολογία δεν καλείται βεβαίως να υποκαταστήσει την Αγιοπατερική Χαρισματική Θεολογία, ούτε όμως και την θεολογία της Εκκλησίας. Το έργο της είναι να προσεγγίζει, να διερευνά και να παρουσιάζει επιστημονικά το περιεχόμενο της πρωτογενούς χαρισματικής θεολογίας της Εκκλησίας, να διακρίνει και να γνωστοποιεί τα κριτήρια της αληθινής θεολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα πετυχαίνεται και θα ισχυροποιείται όλο και περισσότερο η σύζευξη της αγιοπατερικής χαρισματικής θεολογίας, που ως πρωτογενής θεολογία προηγείται με την επιστημονική θεολογία που οφείλει να ακολουθεί ταπεινώς. Και όλα αυτά θα προωθούνται μόνο όταν οι εκφραστές της επιστημονικής θεολογίας δεν θα είναι προσωπικώς άμυροι των αγιοπνευματικών προϋποθέσεων και άγευστοι των εκκλησιολογικών βιωματικών δεδομένων. Η επιστημονική και η ακαδημαϊκή θεολογία, όταν δεν έχει τις παραπάνω προδιαγραφές, όταν στερείται την βιωματικώς εκκλησιολογική εκφορά της, είναι στοχαστική θεολογία και προσεγγίζει μόνο με κτιστό τρόπο την πραγματικότητα του κόσμου και της ζωής και εκφράζει στην καλύτερη περίπτωση ελλιπώς τα πράγματα και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις και δυστυχώς από εσφαλμένα έως και αιρετικά. Έχουμε τη γνώμη ότι αν οι μεταπατρικοί θεολόγοι είχαν τις αγιοπνευματικές προϋποθέσεις των πατέρων,
θα επιχειρούσαν ταπεινά και αθόρυβα να ορθοτομήσουν την αλήθεια για την εποχή τους, χωρίς απαξιωτικές ή έστω αμφίσιμες αναφορές στους Αγίους Πατέρες. Και αν τους δικαίωναν τα πράγματα, τότε ασφαλώς θα ήταν αυτοί οι εκφραστές της ζωντανής ιεράς παραδόσεως της Εκκλησίας. Τούτο όμως θα σήμαινε αναπόφευκτα ότι δεν θα ήταν τα λεγόμενά τους αντίθετα με τα λεγόμενα των Αγίων Πατέρων διαχρονικώς και ιδιαίτερα δεν θα έρχονταν σε αντίθεση με αποφάσεις σε οικουμενικές συνόδους. Έτσι θα ήταν περιττός όλος αυτός ο θόρυβος σχετικά με την μεταπατερική θεολογία. Όμως οι επίδοξοι μεταπατερικοί θεολόγοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων θέτει σαφή όρια τα οποία είτε δεν τους ευνοούν προσωπικώς είτε εμποδίζουν τους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι υπηρετούν τον αγαπημένο τους οικουμενισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι απλώς το επιμελημένο περιτύλιγμα. Συμπερασματικό τέλος, θα μπορούσαμε αβίαστα να υποστηρίξουμε ότι η μεταπατερική θεολογία συνιστά σαφή και κραυγαλαία απόκληση τόσο από τη μέθοδο όσο και από το φρόνημα των Αγίων Πατέρων. Απόκληση δηλαδή από την παραδοσιακή θεολογία τόσο ως προς τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του Ορθοδόξου Θεολογίν, όσο και ως προς το περιεχόμενο της εκκλησιαστικής αγιοπατερικής θεολογίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μετά την σύντομη αλλά μεστή περιεχομένου και αποπνέουσα άρωμα ορθοδοξίας τοποθέτηση του κυρίου Τσελεγκίδη, του καθηγητού, θα ακούσουμε τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, τον γνωστό σε όλους, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα από την πατερικότητα στην εντός εισαγωγικών μεταπατερικότητα, η αυτοανέρεση της ορθοδόξου ηγεσίας. Θεοφιλέστατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου, σεβασμιότατοι κύριοι Υπουργέ, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί. Η θεολογία και ποιμαντική πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Οθωμανούς είχε ως κύριο στόχο της την διαφύλαξη της Ορθοδοξίας ως της άπαξ της Αγίης παραδοθήσης πίστεως, συνεχίζοντας την ομολογία και παράδοση των αρχαίων Αγίων Πατέρων. Αυτό όμως απαιτούσε και την λόγο και έργο απόκρουση των αιρέσεων για την προστασία του ποιμνίου και την διασφάλιση της δυνατότητος σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως. Η ευθύνη συνεπώς της εκκλησιαστικής ηγεσίας που σε κάθε εποχή επομίζεται το έργο αυτό είναι τεράστια, διότι από την στάση της απέναντι στην αιρετική πλάνη εξαρτάται η συνέχεια ή ασυνέχεια της θεολογικής μας παραδόσεως και συνεπώς και η διαχρονική και συγχρονική ενότητα της Ορθοδοξίας. Με βάση τα επίσημα δογματικοσυμβολικά κείμενα της Εκκλησίας μας θα διερευνηθεί αυτή η πορεία και κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο για την διακρύβωση της σχέσεως της σημερινής Ορθοδόξου ηγεσίας με εκείνη της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Τα κείμενα αυτά ενσαρκώνουν την πανορθόδοξη συνείδηση μέσα στο κλίμα και με την θεολογική γλώσσα της εποχής τους και φανερώνουν την πιστότητά τους στην αποστολική και πατερική πίστη και πράξη. Θα αναγνώσω τα κύρια σημεία της εισηγήσεώς μου για την φιδό του χρόνου, τα υπόλοιπα θα τα αναγνώσετε κατά την δημοσίευση των κειμένων. Η εκκλησιαστική ταγή της διερευνωμένης περίοδου ακολουθούν την στάση των Πατριαρχών Μεγάλου Φωτίου και Μιχαήλ Κυρουλαρίου, που πρώτοι επεσήμαναν την παραχάραξη της αληθινής πίστεως στην απεσχισμένη από την Ορθόδοξη Ανατολή Φραγκική Δύση. Η προσθήκη στο Ιερό Σύμβολο και το Παπικό Πρωτείο ως προϋπόθεση όλων των διαφορών θα είναι έκτοτε οι βασικές ετεροδιδασκαλίες και αντικανονικότητες που θα αποτελούν μόνιμα τα κύρια σημεία της αντιδυτικής κριτικής. Σπέβδω δε να συμπληρώσω ότι όλοι οι χαρακτηριζόμενοι ως αντιδυτικοί πατέρες της Εκκλησίας είναι οι μεγάλοι ευεργέτες της Ευρώπης,
με τον αγώνα τους να σώσουν τα υπαρξιακά και υπαρκτικά πλαίσια του δυτικού χριστιανισμού. Στο μετέχμιο της νέας περιόδου βρίσκεται ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που θεμελιώνει την στάση των Ανατολικών μετά την Ουνητική Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, που αποκάλυψε όχι μόνο την στοχοθεσία του παπισμού, αλλά και την αντορθόδοξη και αντιπατερική συμπεριφορά των Ανατολικών Ουνητών και Ουνητιζόντων, που ως πέμπτη φάλαξ απειλούν εκ των ένδων την Ορθοδοξία και προωθούν την υποταγή της στην αίρεση και συνεπώς την αλωτρίωσή της. Ο Άγιος Μάρκος επεσήμανε την σημασία της ψευδοσυνόδου αυτής για τον παπισμό, ο οποίος μέχρι σήμερα με τον διάλογο μεθοδεύει την επιβολή των αποφάσεών της στην Ορθοδοξία. Παράλληλα, ο Άγιος οριοθετεί την διαφοροποίηση της παπικής δύσεως. Μάλλον, λέει, διεσχίσαμεν εαυτούς και απεκόψαμεν του κοινού της Εκκλησίας σώματος ως άτοπα και δισεβή φρονούντας, και συνεχίζει ουκούν ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν και δια τούτο εχωρίστημεν. Ο γνήσιος ηγέτης μας όμως μέσα από την δική του εμπειρία καθορίζει και την στάση της Ορθοδοξίας απέναντι στους Γρεκολατίνους, ουνίτες και ουνιτίζοντες, που ελαφρά τη συνειδήσει κατεργάζονται την σύγκραση Ορθοδοξίας και αιρετικής πλάνης. Φευκταίων αυτούς ας τους αποφεύγουμε, λέει, ως φεύγητης από όφεως, ως Χριστοκαπήλους και Χριστεμπόρους. Επιπλέον παραδίδει την ορθή αντιμετώπιση του ταλανίζοντος μέχρι σήμερα την Εκκλησία Παπικού Πρωτίου και την αυθεντική αντιμετώπιση του. Και εμείς, λέει, τον Πάπαν ως ένα των Πατριαρχών λογιζόμεθα, όταν όμως είναι Ορθόδοξος, όχι όπως γίνεται σήμερα. Τι θα έλεγε ο Άγιος Μάρκος αν ζούσε όπως εμείς μετά την διακήρυξη του συμπορευομένου με το παπικό, με το πρωτείο παπικού αλαθήτου το 1870. Στην ίδια γραμμή όσον αφορά τον παπισμό κινείται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μητροφάνης Κρητόπουλος, ο οποίος καταδικάζει το παπικό πρωτείο εξουσίας δεχόμενος την ισότητα μεταξύ των τεσσάρων πατριαρχών και επεξηγεί ουδέποτε οικούστη παρά την Καθολική Εκκλησία άνθρωπον θνητών και μυρίες αμαρτίες ένοχων κεφαλήν λέγεστε της Εκκλησίας, αφού κεφαλή της είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Η θέση όμως της Ορθοδοξίας ήταν σαφής και απέναντι στους διαμαρτυρωμένους, όπως φαίνεται στα πρακτικά της εν Ιερουσαλήμ Συνόδου του 1672. Οι διαμαρτυρώμενοι κατά αυτήν αιρετική εισή και αιρετικών η κορυφαιότατη. Ισχύει δε ιδιαίτερα σήμερα για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ο χαρακτηρισμός της τάσεως των διαμαρτυρωμένων. Εμένοντες τη πεισμονή ή της αιρετικής εστίν ίδιον κοφεύουσι και ούδι ορθούνται. Ας μας πούν οι μεταπατερικοί τι επέτυχαν τόσες δεκαετίες εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Λατινομάστηξ και όχι άδικα ονομάστηκε ο μεγάλος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος. Στην ομολογία του ως προς το ζήτημα του παπικού πρωτίου μένει στο πνεύμα του Κρητοπούλου. Δεν επαναλαμβάνω τα λόγια του. Η αποκρίση των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τους Αγγλικανούς ανομότους εκφράζουν την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία για όλη τη δυτική χριστιανοσύνη. Το κείμενο είναι σαφής αντιρρητική και κατά του νεοφανέντος αγγλικανισμού. Κατά τον αείμνηστο διδάσκαλό μας δογματολόγο Ιωάννη Καρμύρη, το 1953 το γράφει αυτό, θεωρούσε το κείμενο αυτό ως καθοριστικό και των σημερινών σχέσεων προς την ετεροδοξία. Καθαρά αντιπαπικό χαρακτήρα έχουν οι εγκύκλειος της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1722 προς τους Ορθοδόξους Αντιοχής και η ομολογία πίστεως της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1727 με αφορμή την εξαπλούμενη στην Ανατολή παπική προπαγάνδα. Δεν εισέρχομαι στα κείμενα περισσότερο. Ο 19ος αιώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός
για κάθε εξέλιξη πνευματική και πολιτική. Όχι μόνον δημιουργούνται τα εθνικά κράτη και μαζί τους επέρχεται η διάλυση της ορθόδοξης εθναρχίας με τα εθνικά αυτοκέφαλα, αλλά και η πολυόνιμη προτεσταντική λέλαπα ως μισιοναρισμός κατακλείζει την καθημάς Ανατολή, σηματοδοτώντας την πορεία προς τον οικουμενισμό του 20ου αιώνα. Με το άνοιγμα της νέας αυτής περίοδου αρχίζει και η προοδευτική ταλάντευση της Ορθοδοξίας και ιδίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου μεταξύ πατερικότητος που συνεχίστηκε στη δουλεία και των νέων επιλογών που θα οδηγήσουν στον συμβιβασμό και σήμερα στην ταύτιση με την επί αιώνες αποκρουόμενη πλάνη. Τον 19ο αιώνα εμφανίζονται εξάλλου σημαντικά δογματικο-συμβολικά κείμενα που οριοθετούν και πάλι την διαφορά Ορθοδοξίας και Δυτικής Χριστιανοσύνης. Έτσι, η εγκύκλιος της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1836 κατά των διαμαρτυρωμένων Ιεραποστόλων χαρακτηρίζει τους διαμαρτυρωμένους σαφέστατα αιρετικούς, οι οποίοι καταπολεμούσι και διαφθείρουν την Ιεράν ημών Ορθόδοξων Εκκλησίαν δολερός και υπούλος. Μία παρατήρηση δε του κειμένου έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Να μας αφήσω συνησύχους να φρονόμεν και να πιστεύομεν τα των Αγίων προγόνων μας και να λατρεύομεν τον Θεόν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εις την οποίαν Αυτός μας ηξίωσε να γεννηθόμεν. Το ίδιο ισχύει και για τρία ακόμη σημαντικά κείμενα κατά τα έτη 1838, 1848 και 1895. Στο πρώτο η εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος αποκρούει εκ νέου τις λατινικές καινοτομίες, επιμένοντας το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, μιλεί δε για βλασφημίες του παπισμού και την ουνία, κάνοντας τελικά λόγο για αντίθεα παπικά διάφορα ανοσιουργήματα. Η απάντηση των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπαν Πίον τον Ένατον το 1848 είναι ο Πάπας του Αλαθήτου, επικεντρώνεται στον παπισμό ως αίρεση. Χαρακτηριστικά διαβάζουμε «Ειν ποτέ ο αριανισμός, έστι δε σήμερον και ο παπισμός». Έτσι συσχετίζεται ο παπισμός με τον αριανισμό, κάτι που ετώνιζε ιδιαίτερα ο Όσιος Πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς στις ημέρες μας. Αναιρούνται επίσης το Φιλιόκβε και το Παπικό Πρωτείο και το Αλάθητο που προωθεί το τότε στην επίσημη αναγνώρισή του το 1870. Τέλος, η εν Κωνσταντινούπολη Σύνοδος του 1895 απαντά στον Πάπα Λέοντα 13 που κάλεσε τους Ορθοδόξους σε ένωση η οποία κατά την παπική πλευρά μπορούσε να στηριχθεί στη μέθοδο της Ουνίας. Και αυτό ακριβώς επιβλήθηκε στις ημέρες μας με την αναγνώριση de facto εκ μέρους των Ανατολικών του παπισμού ως Εκκλησίας και του Πάπα ως Επισκόπου της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό τον στόχο είχε, μάλλον και από τις δύο πλευρές, η πρόσκληση του Πάπα από την Εκκλησία μας στην Αθήνα το 2001. Η Σύνοδος του 1895 απαντά με παρησία ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των 9 πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Επομένως, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Καταθέτει δε και αυτή την απαράβατη για την Ορθοδοξία αρχή ότι η ένωση πρέπει να γίνει εν το ενή κανόνι της πίστεως και επί του θεμελίου της Αποστολικής και Πατροπαραδότου διδασκαλίας. Αμετάτρεπτη δε μένει η θέση για το παπικό πρωτείο και το αλάθητο. Ο παπισμός χαρακτηρίζεται ως Εκκλησία των καινοτομιών της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των εκκλησιαστικών πατέρων και της Αγίας Γραφής και των όρων των Αγίων Συνόδων. Από τα παραπάνω λοιπόν συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα. Η Ορθόδοξος Εκκλησία από τον 15ο ως τα τέλη του 19ου αιώνα παρέμεινε αμετακίνητη στη στάση της απέναντι στον δυτικό χριστιανισμό
τον παπισμό και τον προτεσταντισμό, λουθυρανισμό, καλβινισμό κλπ. Και τον αγγλικανισμό που χαρακτηρίζονται σαφώς ως αιρετικές εκπτώσεις από τη μίαν εκκλησία. Στα ορθόδοξα δογματικο-συμβολικά κείμενα αυτής της περίοδου εκφράζεται θετικά η ορθόδοξη εκκλησιαστική πίστη και αποκρούονται οι πλάνες των δυτικοχριστιανικών ομάδων έχοντας στερηθεί τον χαρακτήρα της εκκλησίας σε μια αδιατάραχτη συνέχεια και συμφωνία με την βυζαντινή αντιρρητική παράδοση της εκκλησίας. Παραμένει έτσι ακμαία η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία κατά την οποία ο μικρόν τι τούτων παραβαίνων ως σχισματικός και αιρετικός κατακρίνεται και αναθεματίζεται και ακοινώνητος παραπάση λογίζεται. Ομολογείται επίσης χωρίς περιστροφές ότι αυτοί μόνοι των Ανατολικών Ορθοδόξων, κοιτάξτε πως χαρακτηρίζει την ταυτότητά μας, όλων των Ορθοδόξων της Ανατολής, πάλε μεν Ελλήνων στην αρχαιότητα, νυν δε Γρεκών, όπως μας ονόμαζαν οι Δυτικοί, και νέων Ρωμαίων για την Νέα Ρώμη. Με απόλυτη δε κατάφαση της Ορθοδόξου ταυτότητος διαπιστώνεται ότι τα λουθυροκαλβινικά και παπιστικά δόγματα ου συνάδητη Ορθοδόξο ημών πίστη. Μόνη συνεπώς παραδεκτή βάση της εκκλησιαστικής ενώσεως είναι κατά την περίοδο αυτή η απόλυτος ενότης της πίστεως και η ομοφροσύνη στα δόγματα δια της ανεπιφυλάκτου παρά των ετεροδόξων αποδοχής των Ορθοδόξων δογμάτων. Με βάση δε την σχετική δήλωση του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού διακηρύσσεται εκ νέου ότι «εν της θείης δόγμασιν ουδαμού χώραν έχει ποτέ η οικονομία ή συγκατάβαση». Και όλα αυτά λέγονται σε περίοδο εξουθενωτικής δουλείας και ταπεινώσεως του γένους των Ορθοδόξων. Έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο ιστορικά και σήμερα για να αντιδράσουμε αναλόγως, διότι η δουλεία συνεχίζεται. Η αταλάντευτη αυτή στάση της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής ηγεσίας απέναντι στην ετερόδοξη Δύση άλλαξε επίσημα στις αρχές του 20ου αιώνα επί Πατριαρχίας Ιωακείμ του Τρίτου. Η ασυνέχεια αυτή γίνεται αντιληπτή και μόνο με την σύγκριση των δογματικο-συμβολικών κειμένων από το 1902 και εξής με εκείνα του 19ου αιώνα που επισκοπήσαμε παραπάνω. Τα προήμια της αλλαγής αυτής φαίνονται ήδη το 1865 με την μετάβαση της διευθύνσεως της θεολογικής σχολής της Χάλκης από τον παραδοσιακό και πατερικό Κωνσταντίνο Τυπάλδο Ιακωβάτο, τιτουλάριο Μητροπολίτη Σταυροπόλεως, στον γερμανοτραφή και φορέα άλλης νεοτροπίας Φιλόθεο Βριένιο, μετέπειτα Μητροπολίτη Διδημοτήχου. Με τον Βριένιο εγκαινιάζεται μια νέα στάση απέναντι στην δυτική χριστιανοσύνη που αποκαλύπτει και την αλλαγή πνεύματος και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με το οποίο συμβάδιζε πάντα η σχολή. Κατά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, η φωνή της σχολής ήταν η φωνή του Πατριαρχείου. Σε τι όμως έγκυται η αλλαγή? Εντείνεται το πνεύμα του φιλοδυτικισμού και εξευρωπαϊσμού και η καλλιέργεια οικουμενικών σχέσεων. Η αναπροσαρμογή της στάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου έναντι της Δύσεως ήταν η συνέπεια της αλλαγής των πολιτικών σχέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις δυτικές κυβερνήσεις. Η στροφή αυτή όμως δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο των πολιτικοκοινωνικών σχέσεων, αλλά επηρέασε δυστυχώς και την θεολογία. Δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω λεπτομερέστερα πράγματα. Τώρα, αυτό όμως σημαίνει ότι με πνεύμα θετικό εγγενιάζεται στο Εθναρχικό Κέντρο μια νέα στάση απέναντι στην αποκρουόμενη ως τότε Δύση κατά το πνεύμα του φιλοδυτικισμού και των οικουμενικών σχέσεων. Το κύριο σημείο αναφοράς δεν θα είναι πλέον η Ανατολή, αλλά η Δύση με ό,τι αυτή εκφράζει. Η αλλαγή αυτή οριοθετείται από τρία σπουδαία κείμενα του Οικουμενικού Θρόνου. Την Εγκύκλιο του Πατριάρχου Ιωακείμ το 1902,
το Διάγγελμα του 1920 και την Εγκύκλιο του 1952. Η πρώτη εγκύκλιος πραγματοποιεί το οικουμενιστικό, όχι οικουμενικό, οικουμενιστικό άνοιγμα στην δυτική χριστιανοσύνη, ενώ τα άλλα έχουν καθαρά προγραμματικό χαρακτήρα, εγγενιάζοντας και προωθώντας την πορεία προς τον οικουμενισμό με την οικουμενική κίνηση. Η συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε αυτήν οδήγησε στις σημερινές ελεγχόμενες από την Ορθόδοξη συνείδηση σχέσεις. Την επελθούσα αλλαγή μαρτυρεί η χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Οι αναδενδράδες, αναρριχόμενα φυτά, όπως χαρακτηρίστηκαν οι δυτικές χριστιανικές ομάδες το 1902, Πατριάρχης Ιωακήμ III, γίνονται το 1920 εκκλησίες, κάτι βέβαια που επαινείται από τους οικουμενιστές δικούς μας και ξένους. Αυτό όμως σημαίνει προοδευτική εξίσωση των δυτικών ομολογιών με την μία εκκλησία, την Ορθοδοξία. Μιλώ για την Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων και όχι τη δική μου. Στο σημείο αυτό είναι περισσότερο ειλικρινής ο νυν Πάπας, όταν το 2008 αρνήθηκε στον προτεσταντισμό τον χαρακτήρα της εκκλησίας, την Ορθοδοξία δε χαρακτήρισε ελλειμματική, διότι δεν αποδέχεται το πρωτίον του. Η δουλικότητά μας ή και οι στόχοι οι οποίοι εμπεριέχονται σε αυτή την δουλικότητα φάνηκε ότι ουδεμία επίσημη απάντηση, συνοδική απάντηση έλαβε ο Πάπας. Με το διάγγελμα του 1920 το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσέφερε τον καταστατικό χάρτη για την στάση που όφιλε να τηρήσει στο μέλλον η Ορθόδοξη Παράταξη μέσα στην Οικουμενική Κίνηση. Αν η Εγκύκλιος του 1902 άνοιξε τον δρόμο για την συμμετοχή μας στην Οικουμενική Κίνηση, το διάγγελμα του 1920 προετοίμασε την είσοδό μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπως λέγεται, ενώ η Επιπατριάρχου Αθηναγόρα Εγκύκλιος του 1952 λειτουργήσε ως ολοκλήρωση και επισφράγηση της προγραμματισμένης αυτής πορείας. Χρειαζόταν λοιπόν η μετάβαση του μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου από την Αμερική στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μεγάλοι Ορθόδοξοι θεολόγοι όπως ο Ιωάννης Καρμύρης και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, παρά την αφοσίωσή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τον δισταγμό τους στα ανοίγματα αυτά και τις επιφυλάξεις τους για τις μέσω αυτών δρομολογηθήσεις εξελίξεις. Διαβάζω 2-3 χαρακτηριστικά λόγια του Μακαρίτη Καρμύρη, 1953 εγγράφησαν. Λέγει, είναι προφανές ότι η ανεπιφύλακτος και άνευ όρων συμμετοχή της Ορθοδοξίας εις δογματικά συνέδρια και η οργανική σύνδεση αυτής με τα πολυαρίθμων ποικιλωνίμων εκκλησιών και ομολογιών και αιρέσεων επιβάσεως δογματικής και εκκλησιολογικής εν το Παγκοσμίο Συμβουλίο των Εκκλησιών θα εσήμενε παρέκκληση από τις υπό του Πατριαρχικού Διαγγέλματος του 1920 χαρακτήσεις γραμμής περί συνεργασίας μόνον εν τη ζητήμαση του πρακτικού χριστιανισμού. Και γενικώς δεν θα είδω σύμφωνος προς τα θεωρητικά σαρχάς της Ορθοδοξίας και ούτω καθεξής. Αυτό πίστευε τότε ο δάσκαλος, ο Μακαρίτης. Ανασταλγικό χαρακτήρα για λίγο σε αυτή την πορεία είχε η απόφαση του εν Μόσχα Ορθοδόξου Συνεδρίου κατά του παπισμού το 1948. Ο παπισμός καταδικάζεται σε αυτήν διόλα τα καινοφανή ρωμαϊκά δόγματα. Ο παπισμός χαρακτηρίζεται ρητά αντιχριστιανικός. Πρόκειται για επιστροφή στο πνεύμα πρώτου 1900 που δεν θα έχει όμως συνέχεια όπως τα πράγματα έδειξαν. Η παγκόσμια πολιτική άλλα θα επιβάλλει όπως η νέα εποχή σήμερα. Σε αυτό συνέβαλε και η χρησιμοποιούμενη γλώσσα για την αποφυγή άλλωστε σκανδαλισμού του πληρώματος. Στην Εγκύκλιο του 1952 το Οικουμενικό Πατριαρχείο λέγει ότι «Δια της άχρητούδες συμμετοχής της εις την πανχριστιανική κίνηση η Ορθόδοξος Εκκλησία εζήτησε κυρίως ή να γνωρίσει και μεταδώ της ετεροδόξης των πλούτων της πίστεως, της λατρείας και της οργανώσεως αυτής και την θρησκευτική νάμα και ασκητική αυτής πείραν
πληροφορηθεί δε και αυτή τας νέας μεθόδους και αντιλήψεις της εκκλησιαστικής ζωής και δράσεως αυτών. Ανταλλάσσουμε δηλαδή γνώσεις, πληροφορίες. Φοβούμενος όμως την σχετικοποίηση της πίστεως, αισθάνεται πάλι την ανάγκη ο Ιωάννης Καρμύρης να υπογραμμίσει. Άρχισαν να τον ζώνουν τα φίδια, όπως λέμε. Η συμμετοχή των Ορθοδόξων και η συνεργασία έχει την έννοια κοινωνίας αγάπης και ουχή κοινωνίας εν τη δογματική διδασκαλία και της μυστηρίης. Σήμερα προχωρήσαμε τόσο πολύ στην μυστηριακή διακοινωνία, στην Intercommunio, και εγώ το ξέρω ήδη από την θητεία μου ή στην Δυτική Γερμανία, που είμεθα πλέον καταδικασμένοι από τους εαυτούς μας. Τους αληθινούς στόχους όμως του διαχριστιανικού οικουμενισμού δεν διστάζουν να ομολογούν ευθαρσώς διακεκριμένοι ιεράρχες του οικουμενικού θρόνου, όπως ο θυατήρων Γερμανός Στρινόπουλος, αναφερόμενος διαμακρόν στο διάγγελμα του 1920, το οποίο και συνέταξε μαζί με άλλους καθηγητές της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Λέμε σήμερα να ανοίξει η σχολή. Να ανοίξει η σχολή. Ευλογία θα ήταν και για το Πατριαρχείο μας, αλλά και για τον Ελληνισμό και όλη την Ορθοδοξία. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι τι θα προσφέρει η θεολογική σχολή. Είναι ανάγκη, είπε, να συνειδητοποιήσουν οι εκκλησίες ότι εκτός από την ενότητα υπάρχει, υπό την στενή έννοια, υπάρχει και μια άλλη, πιο περιεκτική, κατά την οποία όλοι όσοι παραδέχονται την θεμελιώδη διδασκαλία της Αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ και αποδέχονται Αυτόν ως Σωτήρα και Κύριον, θα έπρεπε να θεωρούν ο ένας τον άλλο ως μέλη του ιδίου σώματος και όχι ως ξένους. Χωρίς να εισχωρήσουμε στην εξέταση των δογματικών διαφορών, συνεχίζει, που χωρίζουν τις εκκλησίες, πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν ακριβώς την ιδέα της ευρυτέρας ενότητος. Ήδη περιεγράφησαν τα χαρακτηριστικά αυτής της ενότητος. Είναι φανερή εδώ η θεωρία περί διευρυμένης εκκλησίας, που απαιτεί την περιθωριοποίηση της πίστεως και του σωτηριολογικού χαρακτήρος του δόγματος, σε αντίθεση με την αποστολική και πατερική παράδοση όλων των αιώνων. Καθαρότερα όμως τον σκοπό της οικουμενικής κινήσεως έδωσε ο επίσης διακεκριμένος ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκ των προτεργατών της, πρώην Αμερικής Ιάκωβος, σε συνέντευξή του το 1999 στο περιοδικό Νέμεσης. Πρώτον μεν, λέγει, με επίκραναν οι πόλεμοι και δεύτερον η σχετική αποτυχία του Οικουμενικού Διαλόγου, ο οποίος απέβλεπε στην ένωση ή την προσέγγιση των εκκλησιών και κατόπιν γενικότερα όλων των θρησκειών. Να και η πανθρησκεία. Είναι μια έντιμη ομολογία για τις επιδιώξεις της οικουμενικής κινήσεως και την διασύνδεσή της με τον πανθρησκειακό διάλογο, αλλά και τις στοχοθεσίες της νέας εποχής για την επίτευξη του πλανητικού ανθρώπου και της πλανητικής κοινωνίας. Υπεύθυνη όμως και αντικειμενική κριτική στην οικουμενική κίνηση έχει ασκήσει ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς, χαρακτηρίζοντας τον οικουμενισμό με τον ακόλουθο τρόπο. Λέγει, ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα για τους ψευδοχριστιανούς, για τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί, λέγει, οι ψευδοχριστιανισμοί, όλε οι ψευδοεκκλησίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεση, παραπλεύρος με την άλλη αίρεση. Το κοινό ευαγγελικό όνομά των είναι πανέρεση. Και διερωτάται ευλόγως, ή το άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία αυτό το πανάχραντο θεανθρώπινο σώμα και οργανισμός του θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμη και οι ιεράρχε, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη εις το ΨΕ, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλίμονον ανίκουστος προδοσία. Την ευχή σου να ακούμε, Πάτερ Ιουστίνε. Ο Πατήρ Ιουστίνος μπόρεσε, τελειώνω αμέσως, να διείδει την κατάληξη των οικουμενιστικών σχέσεων που κορυφώθησαν στις αποφάσεις του Μπαλαμάντ. Έχουμε την κατάφαση της παπικής αιρέσεως ως αδελφής εκκλησίας και της Ουνίας,
αλλά και στην καταξίωση de facto της βαπτισματικής θεολογίας, της κοινής διακονίας, χωρίς ενότητα πίστεως, της διευρυμένης εκκλησίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού. Ο οικουμενισμός όλες τις διαστάσεις και εκδοχές του έχει αποβεί αληθινή Βαβυλώνια σε εχμαλωσία. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο οικουμενισμός αποδείχθηκε πλέον ως εκκλησιαστική αίρεση, ως ένας δαιμονικός συγκριτισμός που επιδιώκει μία ομοσπονδιακή ενότητα της Ορθοδοξίας με την δυτική αιρετική πανσπερμία. Έτσι όμως η Ορθοδοξία των Αγίων μας δεν επηρεάζει σωτηριολογικά τον μη Ορθόδοξο κόσμο, διότι έχει εγκλωβιστεί αυτή στα πρόσωπα των κατατόπου ηγεσιών της, στις παγίδες του οικουμενισμού που κατεργάζονται την φθορά και αλωτρίωσή της. Αντί λοιπόν η εκκλησιαστική ηγεσία μας να ακολουθεί το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων στην διαφύλαξη της Ορθοδοξίας ως της μόνης δυνατότητος σωτηρίας ανθρώπου και κοινωνίας, πράττει ακριβώς το αντίθετο, συμφύροντας την Ορθοδοξία με την αίρεση στα όρια του οικουμενισμού, επιφέρει την άμβληση των κριτηρίων του Ορθοδόξου πληρώματος και στερεί και αυτό και τον κόσμο. Η αυτή αποδεικνύεται δαιμονική η παρέμβαση της λεγόμενης μεταπατερικής θεολογίας, η οποία προσφέρει θεολογική κάλυψη και στήριξη στην οικουμενιστική μας ιστερία και στην κατεδάφιση των πατερικών και παραδοσιακών μας θεμελίων. Αυτό δεν γίνεται βέβαια με την κατευθείαν πολεμική κατά της συνοδικής και πατερικής πίστεως, αλλά με την αμφισβήτηση των νηπτικών προϋποθέσεών της, την αποφυγή της καταδίκης των αιρέσεων και την de facto έτσι αναγνώρισή τους ως εκκλησίας, σωτηριολογικού δηλαδή μεγέθους, ισοτίμου με την Ορθοδοξία. Με αυτό τον τρόπον απορρίπτονται οι Άγιοι Πατέρες και η διδασκαλία τους ως δήθεν ανατροπή της πίστεως και πράξεως της αρχαίας εκκλησίας. Η μεταπατερικότητα δηλαδή είναι στην ουσία της αντιπατερικότητα, διότι η προτεσταντίζουσα αυτή κίνηση αποδυναμώνει την πατερική παράδοση, χωρίς την οποία η Ορθοδοξία παραμένει αθωράκιστη στην δίνη του οικουμενισμού και την εξυπηρέτηση των σχεδίων της νέας εποχής. Για να παραφράσουμε λοιπόν τον Μακαρίτη τον Ντοστογεύσκη, χωρίς πατέρες όλα επιτρέπονται. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο όμως τον Παλαμά, τούτο εστίν αληθής ευσέβεια, το μη προς τους Ορθοδόξους πατέρας αμφισβητήν. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, όπως ήταν φυσικό βέβαια λόγω του αντικειμένου του, είναι ιστορικός κατά βάση, μας εφώτισε το θέμα μας από την ιστορική πλευρά, επισημένοντας συγχρόνως τις ευθύνες ενός μεγάλου μέρους των Ορθοδόξων ηγεσιών στη σημερινή κατάσταση των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών οικουμενιστικών ανοιγμάτων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή, τον κύριο Ιωάννη Κουρεμπελέ. Το θέμα του, όπως βλέπετε στο πρόγραμμα, είναι διατυπωμένο ως εξής: Ορθοδοξία ανορθόδοξη, με ερωτηματικό, στιγμές στη σύγχρονη ελληνική θεολογική έκφραση και στίγματα μεταθεολογικών στιγμών. Τον παρακαλούμε να έλθει στο βήμα. Στην παρούσα εισήγηση δεν θα επεκταθώ βεβαίως σε πολύ ειδικές αναλύσεις, αλλά θα περιγράψω τις κύριες κινήσεις μιας μεταθεολόγησης των καιρών μας, που φαίνεται να συστηματοποιείται και να προτείνει πλέον στον τόπο μας παιδαγωγικές πρακτικές, κινούμενοι όμως εν πολλής σε γενικεύσεις και νέο ορολογίες, οι οποίες καλούνται από τους εκφραστές της να προσδώσουν νόημα και στις προτινόμενες παιδαγωγικές πρακτικές. Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι ότι οι πρωταγωνιστές των νέων ορολογιών φέρονται απαξιωτικά στη συμβολή της νεότερης ελληνικής θεολογίας, επιστημονικής και χαρισματικής,
και υποβαθμιστικά στον κριτικό λόγο που διακρίνει, επισημαίνει τις διαφορές ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή σχετικά με την κατανόηση της θεολογικής αλήθειας. Ταυτίζουν εντελώς γενικευτικά τη νεότερη και σύγχρονη Ορθοδοξία με το παρελθόν, τον εθνικισμό, την έλλειψη επαφής με το παρόν και μάλιστα κατά αντιφατικό τρόπο, εφόσον δείχνουν, οπωσδήποτε ηθελημένα, ότι πιστεύουν ταυτόχρονα στη συμβολή της νεωτερικής εκπροσώπησης της Ορθόδοξης Θεολογίας στους σύγχρονους διαλόγους του 20ου αιώνα. Άλλοι πάλι, εκτιμητές της ανωτέρω εκπροσώπησης, επισημαίνουν με θετικό πρόσημο τις εσχατολογικές επιρροές από την Προτεσταντική Θεολογία. Φαίνεται δηλαδή ότι ανδρώνεται μία κίνηση στον τόπο μας που έκανε εσχάτως τον τελικό απολογισμό της για τη θεολογία των Ελλήνων θεολόγων της γενιάς του 60 και όχι μόνο των Ελλήνων θεολόγων. Οι θεολόγοι της γενιάς, ας την πω, του 90, αποφάσισαν ότι η νεοπατερική σύνθεση στην οποία κινήθηκε η γενιά του 60 είναι μία παροχημένη συνταγή για τις οικουμενικές ανάγκες του σήμερα και προκρίνει τη μεταπατερική έξοδο και ως έξοδο από την προηγούμενη συνταγή. Δεν φαίνεται να είναι τυχαίο που η έκφραση «επιστροφή στους πατέρες» του αείμνηστου πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη δαιμονοποιήθηκε και αποσυνδέθηκε από το οντολογικό πλαίσιο κατανόησής της. Έτσι όμως, παραγωνίστηκε η από τον ίδιο τον Φλωρόφσκη κατανόηση της εν λόγω έκφρασης ως συνοδοιπορίας με τους πατέρες στο εκκλησιαστικό γίγνεσθε της ζωής και δεν προκρίθηκε η αγωνία του αείμνηστου Ρώσου θεολόγου για έναν απεγκλωβισμό της θεολογίας από μια σοφιστική νοοτροπία η οποία προκαλεί την έκπτωση στην νοησιαρχία. Ας δούμε όμως επιγραμματικά πού διαφαίνονται οι τάσεις θεολογικής έκφρασης στο πλαίσιο του ενδοχριστιανικού διαλόγου, οι οποίες προφανώς συνοδοιπορούν, θα έλεγα, παραλλήλως με ό,τι θα σημειώσω ότι εκφράζει τη σύγχρονη ελλαδική μεταθεολογία. Ως γνωστόν, η επισκοποκεντρική ευχαριστιολογία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο στο διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς, ώστε να μπορεί να συζητηθεί μέσα από την προοπτική της το θέμα του πρωτίου. Στο πλαίσιο αυτό όμως μπορεί να υποτονίσει θελητά ή αθέλητα η θεανδρική οντολογία της ευχαριστίας και να εμφανιστεί ή να εμφανίζεται μία στατική εσχατολογία, πράγμα που είναι ιδιαίτερα, πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί. Αναλύσεις βέβαια πάνω στο θέμα αυτό, όπως και στη θεολογική εκτίμηση του διαλόγου με τη ρωμαιοκαθολική παράδοση, έχω επιχειρήσει σε άλλες ειδικές αναφορές και εδώ σίγουρα δεν υπάρχει το χωροχρονικό πλαίσιο να επανέλθω σε αυτές εκτενώς. Στην προκειμένη περίπτωση θα ήθελα όμως εντελώς εποπτικά να θέσω την εξής παρατήρηση. Δεν είναι απίθανο να προκριθεί ως ορθόδοξη προοπτική στο διάλογο με τους ρωμαιοκαθολικούς η πρόταση μιας στατικής εσχατολογίας δομημένη στην υπό τον επίσκοπο ταύτιση εκκλησίας και ευχαριστίας και στην περίπτωση του διαλόγου με τον προτεσταντισμό να διαπιστώνουμε ταυτόχρονα την όλο και πιο έντονη κίνηση προς έναν πνευματικό, συγγνώμη, τριαδοκεντρισμό και μια πνευματική εσχατολογία, η οποία, δεν ξέρω, ίσως να μην αποτελούσε τον απότατο σκοπό κατά την πρωταρχική έκφραση της ευχαριστιακής εκκλησιολογίας. Ας μην λησμονούμε ότι σε αυτόν τον τριαδοκεντρισμό η εσχατολογία γίνεται το όργανο μιας παράλληλης προς την τριαδολογία κατανόησης της Εκκλησίας. Τριαδολογία δηλαδή και Εκκλησία να τρέχουν σε παράλληλους δρόμους. Περιθωριοποιείται δηλαδή η κάθετη θεώρηση του συγκαταβατικού μυστηρίου της σάρκωσης του Θεού, προφανώς επειδή θεωρείται ως ιστορικό βαρύδιο σε έναν χριστιανισμό που οφείλει να αποδεχτεί σε κάποιο ανιστορικό πλαίσιο την ενδεχόμενη διακοινωνία του. Στον διάλογο με τον Προτεσταντισμό, οι Ορθόδοξοι αντιπαρατάχθηκαν στο διασπασμένο προτεσταντικό όχημα κατά τις αρχές της ζωής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών μέσα από το θέμα της θεολογικής αρχής. Ποιας? Θέλησαν καταρχήν στην χριστοκεντρικότητα να προκρίνουν την τριαδοκεντρικότητα και εσχάτως έδειξαν ότι κατάφεραν σε αυτή την προοπτική τα μέγιστα. Αντί δηλαδή να ενεργοποιούνται σταθερά στην ανάδειξη μιας χριστοσωματικής τριαδολογίας,
εφόσον τυπικές χριστολογικές και τριαδολογικές αναφορές υπάρχουν σε κείμενα, κινήθηκαν περισσότερο σε ένα πνευματικό τριαδοκεντρισμό και μία παράλληλη, όπως είπα προηγουμένως, σύνδεση τριαδικού Θεού και Εκκλησίας. Θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως επιτυχία εδώ ότι απαλήφθηκε το Φιλιόκβε, προφανώς διότι η έξαρση του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, ως θεϊκής υποστατικής οντότητας, βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή. Ίσως δε να ήταν αιτία ώστε ορθόδοξοι θεολόγοι να στραφούν στην κατάδειξη της σύνθεσης που χρειάζεται μεταξύ χριστολογίας και πνευματολογίας. Μπορεί όμως αυτή η τεμαχιστική συσχέτιση που εν τέλει γίνεται προσθετική να είναι που αναγκάζει και την κίνηση σήμερα σε μία μορφή πατρομονιστικής έκφρασης στην τριαδολογία. Πράγματι, η ταύτιση της ευχαριστίας με την Εκκλησία και η σχετική μαζί της ευχαριστιακή εκκλησιολογία που συζήτησε μέσα σε αυτό το θεολογικό κλίμα μια λειτουργία μετά τη λειτουργία ερμηνεύεται σήμερα τελικά, καθώς φαίνεται, από την ασύνδετη παράλληλη σχέση οικονομίας και θεολογίας και όχι από τη λειτουργική τους θεώρηση. Αν λοιπόν η ορθόδοξη θεολογία των νεότερων οικουμενικών διαλόγων θεωρείται ότι κινήθηκε σε αυτό το επίπεδο και το θεολογικό πλαίσιο, προσθέτοντας τη δική της συμβολή, είναι εμφανές πως μέσα στη χαλαρή και παράλληλη σχέση οικονομίας-θεολογίας, αυτό που προτιμάται εν τέλει προς συζήτηση φαίνεται να είναι μια οικονομία του πνεύματος, μια πνευματική, ωστόσο άσαρκη, άγονη ευχαριστία. Ακόμη κι αν ορολογικά υπάρχουν σε κείμενα εκφράσεις που αναφέρονται στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Μήπως λοιπόν τώρα το Άγιο Πνεύμα χωρίς το Φιλιόκβε είναι προτιμότερο για να υπάρχει θεϊκή κατοχήρωση ενός συγκριτιστικού θεοκεντρισμού, μια και ο πολύ απαιτητικός στην ιστορική ανθρωπότητά του Χριστός θεωρείται ότι μπορεί να περιμένει στην εξώπορτα ή θα έπρεπε και να δικαστεί ο ταπεινωθής ως ιμπεριαλιστής? Ο λόγος περί μεταπατερικής θεολογίας έθεσε ως κέντρο τον προβληματισμό γύρω από την έκφραση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Επιστροφή στους πατέρες». Παρόλο όμως που φαίνεται σαφώς και γίνεται παραδεκτό από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης ότι ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη δεν συγκρικνώνει την επιστροφή αυτή στο παρελθόν, αλλά τη συνδέει με τη λειτουργία της στο παρόν και στο μέλλον, η μεταπατερική άποψη ακυρώνει αυτή τη διαπίστωσή του και υποστηρίζει την άποψή του και υποστηρίζεται ότι ο μεγάλος αυτός Ρώσος θεολόγος όφιλε να κινηθεί σε μία κατεύθυνση που την ορίζει η έκφραση πέρα από τους πατέρες. Συγγνώμη. Εδώ ακριβώς διαπιστώνει κανείς ότι έρχεται στον σύγχρονο ελληνικό θεολογικό στοχασμό μία άποψη με χρονική καθυστέρηση ενός αιώνα, μπορεί και περισσότερο. Αποτείεται δηλαδή τιμή σε μία τάση των απόψεων του Άντολφ φον Χάρνακ. Μπορεί να ισχύσει εδώ ο όρος παροχημένος χαρνακισμός, ότι δηλαδή η ελληνικότητα του χριστιανισμού είναι βαρύδιο στη θεολογία της Γραφής. Οικοδομείται συνεπώς με τη μεταπατερική άποψη μια εκκεντρική υποστήριξη των βιβλικών σπουδών, οι οποίες τίθενται ουσιαστικά σε αντιπαράθεση με τις πατερικές. Είναι δηλαδή σαν να λέγεται ότι διαβάζοντας κανείς τους πατέρες δεν είναι παρά μόνο στην εξώπορτα της Γραφής. Ακόμη κι αν με αντιφατικό τρόπο θεωρείται εισαγωγικά ότι οι πατέρες ήταν πριν απ' όλα μεγάλοι ερμηνευτές της Γραφής. Πώς μπορεί να λέγεται αυτό ταυτόχρονα και να υποστηρίζεται και το άλλο? Το περίεργο μάλιστα είναι ότι ενώ γίνεται από μέρους της μεταπατρικής άποψης λόγος για ασκηθήσα ανιστορική προσέγγιση της πατρικής θεολογίας, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της θεολογικής προσέγγισης. Ο γενικευτικός χαρακτήρας ή καλύτερα ο γενικευτικός χαρακτηρισμός κάποιων ως υποστηρικτών της άποψης για επιστροφή στους πατέρες, δηλαδή ο χαρακτηρισμός τους ως νέων συντηρητικών, αποδεικνύει την επιστημονική έλλειψη που χαρακτηρίζει τη μεταπατερική άποψη. Είναι ενοχλητικός πραγματικά ο λόγος που δεν στοιχειοθετείται με υποστηρικτικές παραπομπές και προβαίνει σε χαρακτηρισμούς με τρόπο γενικευτικό και συνθηματικό. Αν λοιπόν, για να αντιστρέψω και εγώ τα πράγματα, αν λέμε, ο μεταπατερικός λόγος χαρακτηρίζεται ως νέο συντηρητική, ας το πούμε, άποψη, δηλαδή
όρος επιστροφής στους πατέρες χαρακτηρίζεται ως νέο συντηρητική άποψη, τότε θα πω και εγώ, έτσι γενικευτικά επίσης, η δική του αποστροφή προς τους πατέρες είναι νεορελατιβιστική. Η μεταπατερική λοιπόν δήγλωση συλλογιστική ωρεοποιεί τις εκδοτικές προσπάθειες έργα των πατέρων στη Δύση, υποψιάζεται όμως ταυτόχρονα και πόσες στρατευμένες ερμηνείες των πατέρων γράφτηκαν μέσα σε τέτοιες εκδόσεις, ώστε σήμερα να χρειάζεται εκ των πραγμάτων πολλή δουλειά και κόπος από αστράτευτους ειδικούς ερευνητές για να αποδοθεί και να ερμηνευθεί ορθά η θεολογία τους. Πέρα από την εσωτερική αντιφατικότητα αυτής της γενικευτικής εκτίμησης, ο μεταπατερικός συλλογισμός εξοραίζει τη δυτική θεολογική έκφραση του 20ου αιώνα με τα ρεύματά της, μάλλον εντυπωσιασμένος από την ανακάλυψη της τεράστιας βιβλιογραφίας, πράγματι είναι τεράστια, και απαξιώνει δεικτικά τη νεότερη ορθόδοξη χαρισματική και επιστημονική θεολογία. Τι θα έλεγε όμως ο μεταπατερικός λόγος με τη διαπίστωση σπουδαίων σύγχρονων δυτικών θεολόγων, ότι παρά την όλη αυτή γιγάντια παραγωγή, τούτη η δυτική θεολογία στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να μιλήσει πράγματι και ουσιαστικά για χριστιανική πίστη? Δεν είναι επομένως τυχαίο που ο μεταπατερικός στοχασμός θεωρεί ότι η επιστροφή στους πατέρες οικοδόμησε τον αντιθετικό άξονα Ανατολή-Δύση και την απόρριψη της Δύσης. Προσπαθώντας μάλιστα να πιαστεί από κάποιο κλαδί μέσα στις δασώδεις αντιφάσεις, θεωρεί η μεταπατερική αυτή θεωρία ότι ο εισηγητής της επιστροφής, ο Φλωρόφσκι, βρισκόταν σε διάλογο με τα δυτικά ρεύματα και δεν υιοθέτησε το δίπολο Ανατολή-Δύση, κινούμενος ο ίδιος τον οικουμενικό προβληματισμό. Αν όμως αυτό είναι θετικό στον Φλωρόφσκι, τότε γιατί δεν προκρίνεται ως παράδειγμα εξ αρχής, αλλά του επισημαίνεται κυρίως ότι του λείπει η προοπτική κίνησή του πέρα από τους πατέρες? Μήπως επειδή η οικουμενική διάθεση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι συνδυαζόταν με την έρευνα και τη σπουδή των πατέρων? Γιατί διακρίνεται τεχνιέντος ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι από εκείνους που δήθεν βάριναν αρνητικά αυτή την επιστροφή στους πατέρες, δηλαδή Λόσκι, Στανιλοάε, Πόποβιτς και άλλους? Πώς φαίνεται αυτή η αρνητική επιβάρυνση και ποια είναι τα κριτήρια της? Οι ανωτέρω τρεις θεολόγοι είναι δήθεν που ειδωλοποίησαν την πατερική θεολογία ασκώντας άνευ νοήματος απολογητική. Έχω βεβαίως τη γνώμη ότι η ειδωλοποίηση των πατέρων είναι η δίδυμη αδερφή της σχετικοποίησης. Και ας μην θέλει να το βλέπει η δεύτερη. Μιλώ δηλαδή για τη σχετικοποίηση που επιχειρείται με τη στρατευμένη μεταπατερική θεωρία. Αυτή θέλει να μας πείσει ότι η Ορθοδοξία έχασε που δεν γνώρισε την νεωτερικότητα και δεν βουτιέται στη μετανεωτερικότητα. Αντιστρέφω όμως και εγώ γενικά το σκεπτικό μου και λέω με ένα δικό μου ερώτημα. Γιατί να μην έχασε η νεωτερικότητα αν και εφόσον δεν γνώρισε σε βάθος την πατερική ευχαριστιακή Ορθοδοξία και όχι απλά μια ξεκομμένη ευχαριστιακή εκκλησιολογία? Ο μεταπατερικός προβληματισμός παραδέχεται ότι η σύγχρονη, σε εισαγωγικά, ορθόδοξη θεολογία, εμπνεώμενη κυρίως από το πνεύμα των πατέρων, επαναδιατύπωσε κατά τον 20ο αιώνα μια θαυμαστή θεολογία της ενανθρώπισης και της σάρκωσης. Μάλλον όμως, το εκτιμά ως λίγο αυτό, εφόσον θεωρεί σπουδαίο ότι ανάμεσα σε άλλα δεν δόθηκε σημασία που, εισαγωγικά, στη σωματικότητα και πνευματική λειτουργία της σεξουαλικότητας. Νεότεροι θεολόγοι δείχνουν ότι παρερμηνεύουν τη θεολογία της ενσάρκωσης, ώστε στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον να μην εννοείται η σάρκωση του Θεού, αλλά του Ευαγγελικού Λόγου με λάμπτα μικρό, ως γράμματος δηλαδή και όχι ως θεϊκής υπόστασης, η οποία διαλέγεται σε ομοούσιο επίπεδο με τον άνθρωπο. Έτσι καταλήγει πια κανείς σήμερα να εννοεί ως προέκταση της ενσάρκωσης την κατάφαση στα σωματικά πάθη υπό την αντίληψη, ίσως και την κρυφή επιθυμία, ότι οι πατέρες είναι πλατωνιστές. Δεν είναι τυχαίο που η μεταπατερική αυτή σκέψη αναζητά τα δεκανίκια της στην εσχατολογία. Η προοπτική είναι σαφής, να υπάρξει ορθόδοξη θεολογία που να μην είναι πατερική, χάρη του μετανεωτηρικού πλουραλιστικού κόσμου και της σχετικοποίησης. Να υπερβαθεί αυτή η θεολογία ως ξεπερασμένη, για να αρέσουν τα βιβλία των μεταπατερικών συγγραφέων στην ξεχυλωμένη ηθική της μετανεωτερικότητας. Η μεταπατερική θεολογία όμως δεν είναι απόχειρη, δεν χειρεύει. Δεν είναι χειρεύουσα. Ενώ ο όρος μεταπατερική θεολογία έκανε αίσθηση, ένας άλλος όρος, ο όρος μεταλειτουργία, πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Όμως εδώ έχουμε μια παρανόηση της δωματικής αλήθειας ότι η λειτουργία της Εκκλησίας
δεν είναι τη δωματική αλήθεια στη λειτουργία της Εκκλησίας, είναι η ίδια η λειτουργία του κόσμου και ο ένθεος αίρετος του ασκούμενου ανθρώπου στην έλογη, το δεύτερο λάμδα με κεφαλαίο παρακαλώ, ανθρωπότητα του Χριστού. Οπωσδήποτε οφείλω εξ αρχής να τονίσω πως όταν μιλούμε για λειτουργία ως ευχαριστιακό γεγονός, δεν πρόκειται για μια άσκοπη συνάνθρηση που λαμβάνει κατόπιν το λειτουργικό της ρόλο και την ενεργητική της υπόσταση. Προσωπικά δεν θεωρώ τυχαίο που ο όρος μεταλειτουργία εμφανίζεται σήμερα ταυτόχρονα με τον όρο μεταπατρική θεολογία και μεταγράφει, παραποιεί αν θέλετε, την παλαιότερη έκφραση λειτουργία μετά τη λειτουργία. Ας προσέξουμε σοβαρά ότι το μετά είναι τώρα διαστατικό και χωρίζεται με μία παύλα από τη λέξη λειτουργία. Η νεότερη αυτή μεταγραφή ή και παραποίηση δηλώνει κατά τη γνώμη μου μία τάση φιλοδοξίας για πρωτοτυπία δια της πλειοδότησης του διαιρετικού μετά. Τούτο δηλώνει το υστερόχρονο ως αναγκαίο όρο συνέβρεσης των χριστιανών στον κοινωνικό ενεργητισμό και όχι στη λειτουργική μετοχή επί το αυτό, ως σύνταξη του ανθρώπου με τη θεαδρική ενέργεια που μετέχεται σε διαδική κοινωνία και εκφράζεται ως τέτοια από αυτόν που τη βιώνει πραγματικά. Η ειδωλοποίηση της ευχαριστίας που συνέβη στις παγκοσμιοποιούμενες διαλογικές σκηνές ζητά πλέον, φαντάζομαι, μια άλλη ειδωλική παγκόσμια ευχαριστία χωρίς τον υπερούσιο σε σωματωμένο δημιουργό. Φαίνεται να εισβάλλει στις μέρες μας ένα συνδυασμένο γίγνεσθε κοινωνικοπολιτικά στρατευμένης γνωσιολογίας, η οποία θέλει να παραγωνίσει την οντολογική και ως εκ τούτου διαχρονική και οικουμενική σημασία της πατερικής θεολογίας ως βιωμένης και βιούμενης εμπειρίας, από αγιοποιώντας-τη και αν θέλετε από εκκλησιοποιώντας-τη. Το πρόβλημα μάλιστα είναι όταν κανείς επιμένει να αποαγιοποιήσει ή αποεκκλησιαστικοποιήσει τη λειτουργία, την ευχαριστία, έτσι ώστε το θεανδρικό της υποκείμενο να υποκαθίσταται από συλλογικούς ατομισμούς, οι οποίοι επαγγέλλονται, αν θέλετε, την οικονομική σωτηρία του ανθρώπου. Εδώ σαφώς ο προβληματισμός δεν γίνεται περί της οικουμενικής εν Χριστώ σωτηρίας, που ιατρεύει καθολικά, αλλά περί της οικονομικής εν Χριστιανισμό ψευδοσωτηρίας. Σε ένα κλίμα λοιπόν, για να πω δύο λόγια για το μάθημα των θρησκευτικών, γιατί εκεί καταλήγει ο προβληματισμός και εκεί πρέπει να καταλήγει. Σε ένα κλίμα που ο ολοκληρωτικός ρελατιβισμός βλέπει την παράδοση ως απειλή, οι θεολογούντες ενός συγκεχημένου και αχριστολόγητου μεταπατερισμού γίνονται εργαλεία υποστήριξης της άποψης ότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Προφανώς θεωρούν ότι εφόσον είναι δύσκολο η συγκριτιστική σκέψη να περάσει μέσα από τον μπλοκ της θεσμικής αδιάφορης κατάστασης που επικρατεί στην κρατική μηχανή, μπορεί και στην θεσμική εκκλησιαστική μηχανή, μπορεί αυτό να περάσει μέσα από το σχολείο. Ο χαρακτήρας του μαθήματος οφείλει, καθώς λένε, να είναι πολιτισμικός. Εδώ βέβαια διαπιστώνουμε μια προέκταση και προσπάθεια για πρακτική εφαρμογή του όλου προβληματισμού που έχουμε αναπτύξει, η οποία πλέον οφείλει να περάσει στο πεδίο της εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων του τόπου. Προφανώς όσοι δεν στοχεύουν να δουν στα μάτια και να εντρυφήσουν σε μια πλούσια και ζωντανή παράδοση, συνθηματολογούν και από θέσεις ισχύως, τις οποίες ενίοτε διεκδικούν με τα μανίας, μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες με την νομιμοποίηση των συστημάτων. Δεν είναι επομένως τόσο ασήμαντο το θέμα ώστε να διαφορούμε για τις προεκτάσεις του φοβούμενοι μήπως οι ρελατιβιστές, θεολόγοι ή στοχαστές μας χαρακτηρίσουν συντηρητικούς. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι. Εκκλησία είναι αυτή που υποστασιάζεται κατά τη μετοχή στην ίδια τη σάρκα του Θεού και δεν χρειάζεται μεταψυγεία ή μετακαταψύχτες για να σωθεί. Στην ενσάρκη, στην ενσάρκωσή της, σε αυτή τη σάρκα, η πατερική θεολογία παραμένει άγιο πατερική και μαρτυρά σε κάθε συνάφεια την αληθινή και ανυπόκριτη συμπάθεια για το σύμπαντα κόσμο και για την υπαρξιακή πανανθρώπινη αγωνία. Υποψιάζεται λοιπόν κανείς ότι το υποκείμενο του προβληματισμού των θεολόγων που υποστηρίζουν τη ρελατιβιστική άποψη που συζητάμε δεν είναι το παγκόσμιο γεγονός του Χριστού, αλλά ο πολιτισμός ως τέχνη για την τέχνη. Και οπωσδήποτε μια τέχνη εν υπόκριτη. Φαίνεται ως μια στρατευμένη θεολογική άποψη, η οποία μάλιστα εν τέλει προσπαθεί εν θολότητη να στηριχθεί και σε εκπεφρασμένη θέση του αείμνηστου Νίκου Ματσούκα περί πολιτισμικού θρησκευτικού μαθήματος για να βρει μια παραπομπή και να υπάρξει κάπως. Να σωθεί δηλαδή η ίδια και όχι η θεολογία ως ανυπόκριτη και ενύπαρκτη ζωή σε έναν κόσμο που χάσει
και την έχει ανάγκη ως έγκυρη επιστήμη και βιωμένη ζωή. Πέρα από το γεγονός ότι καμία παραπομπή από μόνη της δεν είναι σωτήρια, οι πολιτισμικοί θεολόγοι ξεχνούν ότι ο πολιτισμός της ομιλητικής παράδοσης, της υμνογραφίας, της εικονογραφίας, της εκκλησιαστικής λογοτεχνίας εν γέννη και ζωής είναι μουσιακά απομινάρια, ναι, αλλά για ποιους? Για αυτούς που τα αντιμετωπίζουν ως τέτοια. Το ομολογιακό, οι πολιτισμικοί θεολόγοι σήμερα το ταυτίζουν με το πατερικό, θεολογικό, παραδοσιακό και την υπαρξιακή εκδήλωση της πίστης, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στις αποδομημένες πίστες μέσα στην αρένα του πολυπολιτισμού. Προφανώς, η πολιτισμική αυτή θεώρηση του μαθήματος έχει στο νου της την αποσύνδεσή του από την εκπαιδευτική οντολογία, από την εχριστό οντολογία του πάντοτε βιούμενου εκκλησιαστικού Χριστού. Μάχεται έτσι υπέρ των θρησκευτικών προσωπικότητων και πολιτισμών και στηρίζει τη γνωσιολογική εγκυκλοπαιδεία, κάνοντας καρικατούρα, επιτρέψτε μου, και λογοτεχνικό μπέρδεμα το συγκαταβατικό Χριστό. Κλείνοντας, στον αιώνα των computers, πλέον, και την εποχή του TLC, πολλοί θεολόγοι θέλουν μασημένη τροφή και εξ επιπολής, δηλαδή επιπόλαια, ακροτηριάζουν τη φαντασία τους με τα ηλεκτρονικά ψαχτήρια, υποτιμώντας την αξία του να ασκείται αυτή ενεργειακά εν Χριστώ και να δημιουργεί πραγματικά από την αγιοπατερική εμπειρία και τη θεολογία της. Η Ορθοδοξία όμως είναι ανορθόδοξη, όπως η μάνα του Χριστού και η Εκκλησία του είναι νύμφη ανύμφευτη. Γιατί γεννά το σεσωματωμένο Θεό και γεννιέται από αυτόν μυστηριακά. Αν συνεπώς η Ορθοδοξία ενωθεί στο πλαίσιο της ακραίας ανθρώπινης κατάφασης και της λογικής αναγκαιότητας της συνάφειας, τότε γίνεται δογματισμός. Η Ορθοδοξία χρειάζεται οπωσδήποτε μεθεκτικά τον παράδοξο Χριστό για να υπάρξει πραγματικά ως έκρηξη της λογικής μας μέσα στην ανορθοδοξία της ένωσης θείου και ανθρώπινου. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για Ορθοδοξία, όταν την εννοήσουμε ως βιούμενη παραδοξία. Κάτι που φαίνεται ότι αγνοείται παντελώς τις μεταθεολογικές απόψεις, στις οποίες εν συνόψη και με τις πράγματι ατελείς κριτικές μου δυνάμεις αναφέρθηκα στα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.